Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. Ξημερώνει Σάββατο, έρχεται ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο με καλοκαιρία και έχουμε πολύ σημαντικούς καλεσμένους απόψε για να κουβεντιάσουμε όλα τα θέματα. Για θεαματική αλλαγή της εικόνας στην ελληνική οικονομία έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας από το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η Ελλάδα της ύφεσης επέστρεψε από το 17 στην ανάπτυξη και μάλιστα με δυναμικούς ρυθμούς που εκτιμάται ότι θα υπερβαίνουν σταθερά το 2% από φέτος και για τα επόμενα έτη, είπε ο Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η ανεργία υποχώρησε 7 ολόκληρες μονάδες μέσα στα 3 αυτά χρόνια και διατηρεί μία συνεχή τάση αποκλιμάκωσης. Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η χώρα που είχε καταστεί συνώνυμο του χρόνιου δημοσιονομικού εκτροχιασμού εξήλθε το καλοκαίρι από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και από το 2016 και μετά κατορθώνει κάθε χρόνο υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, πολύ υψηλότερα από τους στόχους του προγράμματος. Θα σας πω τι είπε στη συνέχεια, χωρίς να τον κατανομάσει, αλλά τον φωτογράφησε, για τον κύριο... Σας φτάνουν, κύριε Κίτσο. Καλώς ήρθατε. Για τον κύριο Στουρνάρα θα σας πω σε λίγο τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ είπε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την υπόθεση με τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και είναι μέσα στις κινήσεις που γίνονται. Και ο ίδιος είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον βοηθό Υπουργό Εξωτερικών, όπως επεσήμανε, εκεί στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών το είπε αυτό. Σε ερώτηση αν ανησυχεί για το ενδεχόμενο ατυχήματος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο πρέσβης απάντησε ότι ανησυχεί για κάποιο επεισόδιο αθέλητης σύγκρουσης. Δημήτρης Τζανακόπλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάει πολύ, λέει, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ της πρακτικής της βαλίτσας να κάνουν μαθήματα ηθικής στη σημερινή κυβέρνηση. Αντί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, λέει ο κ. Τζανακόπουλος, να επιχειρούν με κωμικά επιχειρήματα να δημιουργήσουν επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς, καλό θα ήταν να αναγνωρίσουν τις απαράγραπτες τεράστιες ευθύνες τους. Ήταν οι δικές τους αθλειότητες που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της καταστροφής και στη μνημονιακή περιπέτεια. Πάει πολύ η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τη Siemens, τη Νοβάρτη, των εξοπλιστικών, των υπερκοστολογημένων δημοσίων έργων, των θαλασσοδανείων 400 εκατομμυρίων ευρώ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που είχαν κάνει κανόνα την πρακτική βαλίτσας, να κάνουν μαθήματα ηθικής στη σημερινή κυβέρνηση. Ο κύριος Μοσχοβησή χαρακτηρίζει, φίλες και φίλοι, ο Επίτροπος, εξαιρετικά νέα την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης και των 110 προαπαιτουμένων της τρίτης αξιολόγησης, με ανάρτηση που έκανε στο λογαριασμό του στο Twitter, προσθέτοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για την εκταμείευση μίας ακόμα δόσης 5,7 δις ευρώ. Η τέταρτη και τελική αξιολόγηση είναι τώρα σε εξέλιξη και είμαι πεπισμένος ότι θα προχωρήσει το ίδιο ομαλά. Η γραμμή τερματισμού είναι ορατή, πρόσθεσε ο κύριος Μοσχοβησή. Ο κύριος Βίζερ εμφανίζεται μετανιωμένος, μετανιώνει που δεν έγιναν αναδιάρθρωση χρέους το 2010. Όταν με ρωτούν, λέει, αν μετανιώνω κάτι, είναι ότι δεν έγινε εγκαίρωση αναδιάρθρωση χρέους, γιατί ήταν αυτό που θα μας βοηθούσε περισσότερο, παραδέχτηκε ο πρώην επικεφαλής του Euro Working Group, ο κύριος Τόμας Βίζερ, που και αυτός μίλησε στο φόρουμ των Δελφών. Στο φόρουμ ποιος άλλος πήγε? Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Σιμίτης, ο οποίος, λέει, παραμύθια χαρακτήρισε όσα λέει ο κύριος Τσίπρας. Ότι τον Αύγουστο, λέει, από τον Αύγουστο του 2018 η Ελλάδα θα μπορεί να υλοποιεί το δικό της πρόγραμμα και θα σταματήσει η λιτότητα. Οι λόγοι, λέει, είναι πολλοί για τους οποίους δεν μπορεί να συμβεί αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ανέφερε ο κύριος Σιμίτης, και παρέπεψε στη σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει ότι η μείωση του ελληνικού χρέους στο επίπεδο του 79,5% του ΑΕΠ θα γίνει στη χώρα μας σε 42 χρόνια και παρά τα αυτά θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από το ενδεδειγμένο που είναι το 60% του ΑΕΠ. Και έχουμε μία δήλωση στήριξη από έναν Γερμανό βουλευτή, ο οποίος είναι και στενός συνεργάτης της Άγγελα Μέρκελ, το ονομάζεται Μπροκ και τάχτηκε υπέρ της αλλαγής του συντάγματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ο Γερμανός Ευρωβουλευτής, ο οποίος, όπως σας είπα, είναι στενός συνεργάτης της Γερμανίδας Καγκελαρίου. Στη συνέντευξη που έδωσε ο συγκεκριμένος Ευρωβουλευτής, αναφερόμενος στη διένεξη Ελλάδας και Σκοπίων για το ζήτημα της ονοματοδοσίας, είπε ότι βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι μερικά χρόνια πριν. Ωστόσο, θα βοηθούσε αν η κυβέρνηση των Σκοπίων κατανοούσε ότι πρέπει να πει με σαφή τρόπο στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει κανένας αλυτρωτισμός.
Τον ρωτήσαν αν απαιτείται αλλαγή στο Σύνταγμα της γείτονος. Και απάντησε, νομίζω ναι. Θα συμφωνούσες στην ένταξη μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν ήθελε να πάρει τα μισά σου εδάφη? Διερωτήθηκε ο Γερμανός πολιτικός. Κοντά μας απόψε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους που έρχονται 5 μέρες τη βδομάδα σε αυτή την δύσκολη ώρα εδώ ζωντανά κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Νότης Μαριάς, ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, πρόεδρος του Ελλάδα, ο Άλλος Δρόμος. Κύριε Μαριά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές μας. Πάνος Τριγάζης, οικονομολόγος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Τριγάζη. Καλημέρα από μένα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλημέρα στους φίλους μου από την Ήπειρο που βλέπουν την εκπομπή απόψε. Βλέπουν στην Ήπειρο την καλημέρα μας και την καλησπέρα μας. Και μάλιστα από την πατρίδα του Τσίπρα έχουν στηθεί. Από την πατρίδα του Τσίπρα. Την αγάπη μας στην Ήπειρο. Την τόσο όμορφη και τόσο ταλαιπωρημένη που για δεκαετίες ολόκληρες, όπως καλύτερα ξέρετε από μένα κύριε Τριγάζη, είναι η πιο φτωχή περιοχή της Ευρώπης. Και έχει υποστεί την αιμορραγία της μετανάστευσης παλαιόθεν. Πολύ σωστά. Αυτά κάνανε οι υπερπατριώτες στη χώρα μας. Έστειλαν τη μισή Ελλάδα στην ξενιτιά. Θα τα πούμε όλα σήμερα, κύριε Τριγάζη, όπως κάθε βράδυ και χαίρομαι που είστε εδώ απόψε. Γιώργος Κίρτσος, ο γνωστός δημοσιογράφος εκδότης, ευρωβουλευτής σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κίρτσο. Γεια σας. Το brain drain τα 3 τελευταία χρόνια, ο ετήσιος ρυθμός του αυξήθηκε 60%. Αλήθεια. Απάντηση στον κύριο Τριγάζη. Το brain drain αυξήθηκε κατά 60% την τελευταία τριετία, λέει ο κύριος Κίρτσος. Ξεκινήσαμε δυναμικά, όπως καταλάβατε. Κυρίες και φίλοι, την εκπομπή. Επί Σαμαρά Βενιζέλου είχαν γυρίσει όλοι. Όχι, και άρχισαν να φεύγουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί φοβήθηκαν τον Τσίπρα. Φεύγουν περισσότεροι τώρα. Μάλιστα. Πού το είδατε αυτό? Τα λένε το αντίθετο. Πώς? Περίμενα από τον κύριο Κίρτσο, που είναι αντικειμενικός ενίοτε, να διαβάσει τουλάχιστον τα στατιστικά της εξόδου. Τα στατιστικά διαβάζω του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν τα είδατε τα καλά. Έχουμε και ελληνικά στατιστικά. Προμηνύεται μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά, φίλες και φίλοι. Ναι. Πηγαίνουν έξω. Πάμε παρακάτω. Δημήτρης Χατζησοκράτης, χαίρομαι, έχω καιρό να τον δω. Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου Δημοκρατικής Συμπαράταξης και μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλώς ήρθατε, κύριε Χατζησοκράτη. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες που ακούν αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε Χατζησοκράτη. Τάκης Διαμαντόπουλος, στέλεχος της Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα, κύριε Διαμαντόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Λιάτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να πω εδώ και στον κύριο Τριγάζη και στον κύριο Κίρτσο, τον αγαπητό. Ναι, ναι. Οι νέοι τα τελευταία 8 χρόνια έφυγαν με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει για να τους φέρει πίσω, αγαπητέ κύριε Τριγάζη? Τίποτα. Οι νέοι έχουν φύγει. Πρέπει να φέρουμε τους νέους επιστήμονες, την νεολαία πίσω στη χώρα μας για να πάμε μπροστά. Πολύ σωστό. Συμφωνώ απολύτως. Να είστε καλά, Πάνο. Δέσποινα Σπανού, υπεύθυνη τύπου της Λαϊκής Ενότητας. Κυρία Σπανού, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Βέβαια, μένει να συζητήσουμε τι ακριβώς ελέγχθη στους Δελφούς, γιατί οι πάντες προσέγγισαν το θέμα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ακόμα και ο κύριος Σιμίτης μίλησε εκεί και ο κύριος Τσίπρας βέβαια είπε ότι τώρα μπαίνουμε, θα υπάρχει ευημερία σε αυτόν τον τόπο. Αλλά επειδή αναφέρθηκαν στη μετανάστευση με τα στοιχεία της Eurostat, έχουν φύγει 610.000 τα στοιχεία που δίνει η Eurostat. Λοιπόν, μέχρι το 2015 εξακολουθούν οι ρυθμοί αυτοί. Το ξέρουμε και από την οικογένειά μας και από τον κόσμο μας, γιατί αυτό το βλέπουμε όλοι. Ζούμε σε οικογένειες και στην κοινωνία. Ναι, και αυτό είναι αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών που αναγκάζει τον κόσμο να φύγει για μια θέση εργασίας στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα. Πώς θα επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί? Πώς θα επιστρέψουν και να υπάρχουν συνθήκες, φίλες και φίλοι, να υπάρχουν δουλειές πάνω απ' όλα? Το μεγαλύτερο πρόβλημα της οικονομίας, το λέμε και θα το ξαναλέμε, είναι η αναργία. Όταν θα αρχίσουν να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, θα ανέβει και η οικονομία και θα ανέβει και η διάθεσή μας. Και το μέσο όρο ηλικίας στην Ελλάδα πολύ υψηλά. Δηλαδή, οι προβλέψεις είναι ότι σε λίγο θα είναι όλος ο πληθυσμός γερασμένος. Πάμε στον κύριο Φώτη Λεπίδα. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ απόψε. Τον γνωστό δικηγόρο, δημοσιολόγο και μέλος του Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΠΑΜ του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου. Κύριε Λεπίδα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι και εγώ πάντως που είμαι εδώ για να ακούσω αυτά τα οποία δεν βλέπω έξω, βέβαια. Να ακούσω αυτά ότι ανοίξαμε πλέον την πύλη της παραδείσιας Μεσοποταμίας κατά Τσίπρα. Ξεκινάμε πλέον να βαδίζουμε τα όνειρά μας. Να είμαστε καλά. Κύριε Μαριά, ξεκινώ με εσάς. Είχαμε σήμερα την είδηση. Το πρωί μάθαμε ότι συνελήφθησαν 2 Έλληνες στρατιωτικοί στα σύνορα στον Εύρο
κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στην Τουρκία, έχουν προφυλακιστεί, θα πάνε στο δικαστήριο τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα μαθαίνω δεν θα γίνει δίκη, διότι θα υπάρξουν κάποιες νομικές ενστάσεις εκεί στο δικαστήριο. Αυτό που ήθελα να σας πω και να σας ρωτήσω δύο πράγματα να έχουμε την άποψή σας. Οι κατηγορίες που έχουν φορτώσει, σύμφωνα με πάντα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, είναι: γράφουν ό,τι θέλουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, παραβίαση πρωτοβάθμιας απαγορευμένης στρατιωτικής ζώνης, υποψία διαφυγής, υποψία καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων, μη ύπαρξη κατοικίας στην Τουρκία και πιθανότητα διαφυγής στο εξωτερικό. Τώρα μένει, αγαπητέ κύριε Μαριά, να δούμε πώς θα δικάσει αυτή την υπόθεση το τουρκικό δικαστήριο ή οι Τούρκοι δικαστές πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να υποβάλω δύο ερωτήματα, τα οποία παρακαλέσω να απαντήσουν και οι υπόλοιποι και εσείς βεβαίως φυσικά. Πρώτον, εκεί όταν έγινε η σύλληψη των δύο ανθρώπων εκεί, δεν έγινε διαχείριση σε επίπεδο τοπικού στρατιωτικού διοικητή. Δηλαδή, αν υπήρχε πρόθεση θετική, θα μπορούσε να γίνει μια διαχείριση με τον τοπικό στρατιωτικό διοικητή, εφόσον πιαστήκανε έξω από τα ελληνικά σύνορα, και να υπάρξει μια διευθέτηση και να υπάρξει επιστροφή. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Αυτό το γεγονός έρχεται μετά το επεισόδιο που έγινε στα Ήμια, που μαστρακάρανε το ελληνικό πλοίο, και έρχεται μετά τα όσα οργιώδη κάνανε στην τουρκική θάλασσα, στο οικόπεδο 3, με το γεωτρύπανο της Έννη, το οποίο τελικώς, κύριε Μαριά, αποχώρησε. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν κατά τη γνώμη σας αυτό είναι βάση σχεδίου, στήθηκε δηλαδή μία ενέδρα, τους πιάσανε, θα τους πάνε σε δικαστήριο να τους δικάσουν και δεν ξέρω τι θα γίνει, και αν αρχίσει παζάρι, το τουρκικό παζάρι, για να μας δώσουν τους δύο για να πάρουμε τους 8. Και αν πραγματικά ανησυχείτε από αυτή την κλιμάκωση, διότι βλέπουμε εβδομάδα με τη εβδομάδα, η κατάσταση μπαίνει σε επικίνδυνα πλέον νερά. Κύριε Λιάτσο, γίνομαι μονότονος στις εκπομπές σας. Παρακαλώ. Στις 9 Δεκεμβρίου ήρθε ο Ερντογάν εδώ. Νομίζω 10-11 του μηνός είχατε μια εκπομπή. Και η ανάλυση δική μου, η οποία ισχύει, είναι ότι η Τουρκία επιθυμεί μια επιθετική ρήξη με την Ελλάδα και θα κάνει τα πάντα ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση. Η ανάλυση μου δηλαδή δεν είναι ότι απλά ο Ερντογάν προκαλεί επειδή έχει εσωτερικά προβλήματα ή επειδή δεν του βγαίνει η υπόθεση στα σύνορα με τη Συρία ή με το Ιράκ και έχει προβλήματα με τους Κούρδους, αλλά αυτή τη στιγμή τόσο ο Ερντογάν όσο από ό,τι φαίνεται και η αντιπολίτευση αλλά και πολύ περισσότερο οι εθνικιστές έχουν πλέον εμπεδωμένοι, λανθασμένα βέβαια εννοείται. Δείξτε εικόνα απαράδεκτα σε μένα, την ώρα που μιλάει ο κύριος Μαριάς, δείξτε εικόνα μόνο σε μένα κύριε Καλογερνέ, από την προσαγωγή να το πω των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Συνεχίστε. Απαράδεκτα φυσικά, ναι. Θεωρούν υποτίθεται ότι η Ελλάδα δήθεν έχει καταλάβει εδάφη τα οποία ανήκουν στην Τουρκία κλπ. Αυτό όμως είναι το σενάριο που στείλουν στην Τουρκία. Ένα καθεστώς το οποίο πλέον συνεργάστηκε με τους τζιχαντιστές, ένα καθεστώς που δουλεύει και λειτουργεί λόγω του λαθρεμπορίου των ανθρώπων, μια και κουβαλάει χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες, κάνει λαθρεμπόριο όπλων, κάνει λαθρεμπόριο πετρελαίου κλπ. Αυτή λοιπόν η επιθετική δύναμη είναι, κατά την εκτίμησή μας, σε μια κατεύθυνση επίθεσης προς την Ελλάδα. Και θεωρώ ότι από εκεί και πέρα το αν θα δοθεί η Α, η Β ή η Γ αφορμή είναι λεπτομέρειες οι οποίες θα μπουν στην όλη διαδικασία. Είχα προτείνει δε και επικαλούμε τις εκπομπές σας από τότε, από το Δεκέμβριο, ότι θα έπρεπε σοβαρά να δούμε το θέμα αυτό, να έχουμε μεριμνήσει ούτως ώστε να αποσυμφορηθούν τα νησιά του Αιγαίου, διότι δεν μπορεί να έχεις 15.000 αλλοδαπό πληθυσμό, πολλούς νέους πρόσφυγες, αλλά και πάρα πολλούς παράνομους μετανάστες που δεν ξέρεις τι ρόλο θα παίξουν εάν συμβεί απευκταίω βεβαίως κάποια κρίση και επιθετική πολιτική και ενέργεια από πλευράς Τουρκίας. Είχα ζητήσει επίσης να συνεδριάσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής και κλεισμένων των θυρών για να συζητήσουν τα κόμματα, να συνεδριάσει το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Αυτά στις 10 του μηνός Δεκεμβρίου.
Δυστυχώς δεν είδαμε να το παίρνει σοβαρά το θέμα αυτό η κυβέρνηση. Συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ μόλις πρόσφατα και αυτού τα πράγματα φτάσανε σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Επομένως θέλω λοιπόν να κάνω μια έκκληση, όσο μπορεί να ακουστεί η άποψη δικιά μας, ως Ελλάδα ο άλλος δρόμος, ότι το θέμα πρέπει να το δει λίγο πιο σοβαρά η κυβέρνηση, να λάβει υπόψη εκτιμήσεις όχι μόνο δικές μας και άλλων, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο σύγκρουσης με την Τουρκία λόγω επιθέσεων δικών τους και στο πλαίσιο αυτό να χαραχθεί μια γραμμή για το πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα. Για το συγκεκριμένο τώρα που αναφέρατε δεν έχω κάποια πληροφόρηση και δεν θα μπορούσα να έχω κάποια πληροφόρηση, όμως είναι προφανές ότι η ενέργεια των Τούρκων φεύγει από τα καθιερωμένα πλαίσια, σύμφωνα με ενημερώσεις που υπάρχουν, πολλές φορές και δικές τους περίπολοι, οι δικές μας μπαίνουν κατά λάθος μέσα στο άλλο έδαφος και αυτά λύνονται τοπικά από το διοικητή κλπ. Εδώ το γεγονός ότι προχωρούν και σε κατηγορίες, είχαν και μια κατηγορία για κατασκοπία, δεν ξέρω αν την απέσυραν αυτή. Δεν ισχύει αυτό. Ωραία. Ακόμα, προς το παρόν. Εντάξει, προς μπορεί το παρόν. Να πούνε ό,τι θέλουν. Μπορεί ο εισαγγελέας εκεί πέρα τη Δευτέρα, την Κυριακή, δεν ξέρω τι να πει και για τέτοιο. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι πάνε να βγάλουν από τη μύγα ξύγκι, πάνε να δημιουργήσουν θέμα. Εγώ δεν αποκλείω να ζητάνε να απελευθερωθούν, να τους δώσουμε αυτούς τους 8 στρατιωτικούς τους οποίους δεν το αποκλείεται αυτό. Δεν το αποκλείω. Μάλιστα. Και δεν αποκλείω να κλιμακώσουν. Ευχαριστώ. Αυτό το γεγονός πρέπει πάντοτε να το δούμε υπό το πρίσμα μιας ευρύτερης ανάλυσης. Αν στην ανάλυση μας επικρατεί η κλασική άποψη, που εγώ διαφωνώ, ότι δήθεν αυτά τα κάνει ο Ερντογάν για εσωτερικούς λόγους, νομίζω ότι κάνουμε μεγάλο λάθος. Κύριε Τριγάζη, τι λέτε? Παρακαλώ. Να πω ότι... να ανησυχούμε, να μην ανησυχούμε, είναι βάση σχεδίου, πιστεύετε, είναι ένα τυχαίο γεγονός, τους πιάσανε, τους μπουζουριάσανε και τους πήγανε μέσα τώρα? Νομίζω και... ότι... Τι πιστεύετε? Καμιά φορά, κοιτάξτε, ορισμένα πράγματα συμβαίνουν και από τυχαία γεγονότα. Αλλά αυτό που πρέπει να σημειώσω είναι ότι πρόκειται για, οπωσδήποτε για μια δυσάρεστη εξέλιξη η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Ασφαλώς. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών με τον πρόξενο, διότι έχουμε και προξενείο στην Ανδριανούπολη, έσπευσαν να συμπαρασταθούν στους δύο στρατιωτικούς και να τους παρέχουν και νομική υποστήριξη. Εσείς ανησυχείτε από τη συμπεριφορά, από τη συμπεριφορά της Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα? Ανησυχείτε, κύριε Τριγάζη? Ανησυχώ και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνει η δίκη. Διότι όπως ξέρετε στην Τουρκία υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και δεν ξέρουμε πώς θα διεξαχθεί η δίκη των δύο Ελλήνων. Μάλιστα. Και ποιες σκοπιμότητες ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν. Ναι. Οι δύο άνθρωποι, κύριε Τριγάζη, που συνελήφθησαν, είπανε ότι δεν είμαστε πράκτορες στις απολογίες τους. Δεν πήγαμε να κάνουμε κατασκοπία. Ήτανε μία... αυτό είναι. Το χιόνι, λέει, ήταν γύρω στα 20-25 εκατοστά. Όταν είδαμε, λέει, ίχνη παπουτσιών πάνω στο χιόνι, αρχίσαμε να ακολουθούμε, λέει, τα ίχνη, σκεπτόμενοι ότι είναι ίχνη παράνομων μεταναστών. Ακολουθώντας τα ίχνη, φτάσαμε κάτω από ένα δέντρο. Απέναντί μας βρέθηκαν Τούρκοι στρατιώτες και μας πήραν τα όπλα. Μετά μας μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς, λέει, δεν είμαστε πράκτορες, δεν περάσαμε τα σύνορα σκόπιμα. Περάσαμε τα σύνορα λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Δεν αναφέρονται άλλες λεπτομέρειες. Ενώ φυσικά το... και έτσι, αυτή είναι η απολογία. Δεν νομίζω ότι αν ήθελε η Ελλάδα να κάνει κατασκοπία σε βάρος της Τουρκίας, θα έστελνε δύο στρατιωτικούς στα χιόνια. Υπάρχουν άλλοι πιο σύγχρονοι τρόποι. Ευχαριστώ, κύριε Τριγάζη. Πάμε στον κύριο Κίρτσο. Αλλά να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Μαριάς. Πράγματι η Τουρκία έχει δείξει επιθετικές διαθέσεις σε διάφορες περιοχές. Αλλά το ζητούμενο για την Ελλάδα, επειδή λέμε τι θα κάνουμε, δεν είναι θέμα τα συμβούλια. Είναι η αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας μας και μια πολιτική ειρήνη στα Βαλκάνια. Διότι αν το πρόβλημα είναι εξ Ανατολών, το επαναλαμβάνω, καλό θα είναι να αναζητήσουμε συμμαχίες από Βορρά. Όχι να καταγγέλουμε τη γειτονική μικρή χώρα που θα μπορούσε να είναι ένα μαξιλάρι ασφάλειας Σκόπια. Για την πατρίδα μας. Για τα Σκόπια λέτε? Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ, κύριε Τριγάζη. Πάμε στον κύριο Κίρτσο, αφού σας διαβάζω, φίλες και φίλοι, την ανακοίνωση του ΓΕΣ, το οποίο λέει ότι ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη, δείξτε τον κύριο Κίρτσο, 1η Μαρτίου του 2018,
στρατιωτική περίπολος αποτελούμενη από δύο στελέχη του στρατού Ξηράς, στο πλαίσιο συνήθους περιπολίας, στην οριογραμμή δασικής περιοχής Καστανιών Εύρου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, φέρεται να εντοπίστηκε από τουρκική περίπολο σε τουρκικό έδαφος. Αυτό το γράφει η ανακοίνωση του ΓΕΣ. Για το περιστατικό έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες αρχές. Από την πρώτη στιγμή οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές και είναι σε εξέλιξη διαδικασίες επανόδου στην Ελλάδα. Είναι καλά στην υγεία τους, βρίσκονται στην Ανδριανούπολη, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες. Κύριε Κίρτσο. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω με την παρατήρηση ότι το Δεκέμβριο ο κύριος Τσίπρας έβγαλε το κόκκινο χαλί στον Ερντογάν. Ναι. Πανηγύριζε η κυβέρνηση, η Ελλάδα γέφυρα Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι τέτοια. Mm-hmm. Και τώρα μας έχει φάει βέβαια η αγωνία που δείχνει πόσο άστοχη είναι η διπλωματία που ασκεί η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας. Τώρα, τι έχει αλλάξει στην Τουρκία? Η Τουρκία έχει στραφεί προς τα δυτικά, δηλαδή. Ενώ ήταν απειλητική για τη Συρία, για το Ιράκ, για τους Κούρδους, στα πλαίσια ενός ισλαμισμού που έχει ο Ερντογάν, και δεν περάσαμε ιδιαίτερα άσχημα την 15ετία της πολιτικής κυριαρχίας Ερντογάν, τώρα τους τελευταίους μήνες έχει αρχίσει να αναθεωρεί την πολιτική του. Ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν την αναθεώρηση? Πρώτον, δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος. Το έθεσε στο σύνολό του υπό την Προεδρία της Δημοκρατίας, δηλαδή ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά να αναπτύξει την πολεμική βιομηχανία, και μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου της πολεμικής βιομηχανίας ελέγχεται από το γαμπρό του. Επομένως, έχει πια ένα προσωπικό συμφέρον για τη στρατιωτικοποίηση της Τουρκίας, τους υπερεξοπλισμούς της Τουρκίας, είναι να την κάνει μεγάλη εξαγωγική δύναμη στα οπλικά συστήματα και διάφορα τέτοια. Και το δεύτερο, το οποίο πια είναι σήμα κινδύνου για την πατρίδα μας, είναι ότι προχωράει σε εκλογική συνεργασία με τους ακροδεξιούς και μαλιστές του Μπαχτσελή, διότι επειδή είναι σε κάποια πτώση, παραμένει όμως πολύ υψηλό το ποσοστό του Ερντογάν. Αυτοί έχουν πρόβλημα, δυσκολεύονται να περάσουν οι ακροδεξιοί εθνικιστές που έχουν πάντα σαν και μαλιστές στόχο την Ελλάδα. Δυσκολεύονται να περάσουν το 10%. Θα κατέβουν λοιπόν με κοινές εκλογικές λίστες στις επόμενες εκλογές για να υπάρχει και ενισχυμένη πλειοψηφία που θα στηρίξει τον πρόεδρο με τις ενισχυμένες αρμοδιότητες από το 2019 και μετά. Επομένως, από τη στιγμή που αυτός στον ισλαμισμό του πρόσθεσε τον ακραίο κεμαλισμό εθνικισμό, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Χατζησοκράτη, αφού πω ότι ο βαθμός των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, φίλες και φίλοι, είναι ένας υπολοχαγός και ένας ΕΠΟΠ. Επίσης, να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία στέλνει μήνυμα στην Άγκυρα. Περιμένουμε την άμεση επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτικών. Και γίνονται και ενημερώσεις και από τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος ενημέρωσε και τον κύριο Κικίλια. Κύριε Χατζησοκράτη, παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να συνοηθούμε για να λέμε τα πράγματα πώς ακριβώς είναι. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που ξέρουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπήκε η τουρκική περιπόλος εντός των ελληνικών εδαφών. Έτσι, αυτό είναι δοσμένο. Έτσι, μπήκαν κατά λάθος, αναμφισβήτητα, όπως εμφανίζονται τα πράγματα, οι δικοί μας. Άρα λοιπόν γίνεται και μερικές φορές μέσα σε μια ένταση η οποία υπάρχει, γίνονται και μερικές στραβές, ας πούμε, θα μπορούσα να το πει κανείς. Άρα αυτό είναι κάτι που συνέβη μέσα στην ένταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Προφανές είναι ότι σε άλλες στιγμές λιγότερης επιθετικότητας από την πλευρά των Τούρκων απέναντι στην Ελλάδα, αυτά τα ζητήματα θα λυνόντουσαν με πιο εύκολο τρόπο. Ήταν μια διαδικασία, μέσα σε μια διαδικασία τυπική και όχι ασυνήθη, ας πούμε. Θα λυνόντουσαν τα ζητήματα αυτά και θα υπήρχε μια με γρήγορη διαδικασία να αποδοθούν, να φύγουν οι Έλληνες και να έρθουν πίσω. Τώρα τα πράγματα φαίνεται πως επειδή βρισκόμαστε σε μια ένταση και αυτή την καλλιεργεί προφανώς η Τουρκία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Βρισκόμαστε σε μια ένταση, παίρνει και με άλλες διαστάσεις το πράγμα. Και αυτό είναι το δύσκολο. Λοιπόν, εμείς πρέπει σε κάθε περίπτωση ως χώρα να κάνουμε όσες ενέργειες πρέπει και νομίζω πως θα τις κάνει. Στοιχειώδεις είναι αυτές οι ενέργειες που πρέπει να κάνει. Τη Δευτέρα οπωσδήποτε πρέπει να έχει τη δικαστική συνδρομή να έχουν, και θα την έχουν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και σύμφωνα με την ενημέρωση κάνουν όλες τις ενέργειες έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα, έτσι.
που σας λέω αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι από την πλευρά της χώρας μας. Εντάξει, λοιπόν, αλλά προσέξτε τώρα. Ολοκληρώστε. Το μεγάλο πρόβλημα δυστυχώς, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε αντιμετωπίζουμε μια Τουρκία με αυτήν την επιθετικότητα και η οποία συνεχίζεται και η οποία πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα έρθουν τα πράγματα. Διότι ακούγονται θέματα και θέματα. Στον τουρκικό τύπο βλέπουμε ότι αυτοί οι δύο θα τους δούμε αντίστοιχα με τους 8. Άκουγα καθώς ερχόμουν και άλλα εφάνταστα μέσα από τη διαδικασία της συνάντησης που γίνεται μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για να μπορέσουν να τις αποδώσουν. Πρέπει να έχουν και οι άλλοι κάποιους και να τους γυρίσουν πίσω. Ναι. Δηλαδή είναι απίθανα πράγματα που συζητιώνται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Οι Έλληνες συνηθίζουμε να κάνουμε και τέτοιου είδους σενάρια. Όμως θέλω να πω μια κουβέντα. Θέλω να ολοκληρώσετε γρήγορα για να προχωρήσουμε. Θέλω να πω δύο πράγματα για το θέμα της Ελλάδας και της Τουρκίας, πώς ακριβώς είναι τη συγκεκριμένη στιγμή. Εμείς ως κίνημα αλλαγής θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η επιθετικότητα η οποία υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζεται έτσι με παλικαρισμούς. Χρειάζεται πιο συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Μια πρόταση που καταθέσαμε πριν από 3 μέρες η Φώθη Γεννηματά πρέπει να ελληνοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι μεθαύριο στις 26 του Μαρτίου που γίνεται η συνάντηση στη Βάρνα με την πρωτοβουλία του Βούλγαρου Προέδρου. Στη Βάρνα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αν γίνει, πάντως έχει προγραμματιστεί. Γιατί λοιπόν, είναι υποαίρεση υπό Τούσκ. Πάμε παρακάτω, πάμε στην ουσία, λοιπόν, παρακαλώ. Γίνεται η πρόταση είναι να έρθει παρακαλώ. Η κυβέρνηση να ζητήσει από την πλευρά της να συμμετάσχουν και οι Έλληνες και η ελληνική πλευρά εκεί για να κουβεντιαστεί και το θέμα της επιθετικότητας της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Φυσικά με τη στήριξη που προφανώς έχουμε και θα την διεκδικούμε σε κάθε περίπτωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σύμφωνα. Να γίνει γιατί πραγματικά εμείς η μεγαλύτερη ασπίδα μας σε κάθε περίπτωση είναι να αντιμετωπίζουμε συνολικότερα το πρόβλημα ως ένα πρόβλημα όχι απλώς Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα την ώρα που μιλούσε ο κύριος Χατζησοκράτης και το ρεπορτάζ τρέχει και το ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ έγκυρο και δεν σηκώνει αμφισβήτηση. Επειδή μιλάνε και οι δύο αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας-Τουρκίας και άλλοι παράγοντες μιλάνε, οι Τούρκοι μας λένε τα εξής πράγματα. Ότι βρίσκουν την ευκαιρία και μας τα λένε. Ότι όπως εσείς έχετε δικαστήρια και δικάζετε, όπως δικάζετε τους 8 και τους δικάσατε, και εμείς έχουμε δικαιοσύνη στην Τουρκία και θα δικάσουμε τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό λένε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα για σενάρια πολέμου κτλ. Είναι πάρα πολύ τραβηγμένα και η πραγματικότητα στην ανταλλαγή μηνυμάτων στις δύο πλευρές είναι αυτό ακριβώς που σας είπα. Ότι όπως εσείς δικάζετε τους δικούς μας, έτσι και εμείς θα δικάσουμε τους δικούς σας. Κύριε Τάκη Διαμαντόπουλε, παρακαλώ. Είναι ένα δύσκολο συμβάν, κύριε Λιάτσο, το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Μας βάζει σε σκέψεις και γεννά πολλά ερωτηματικά λίγο η στάση των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας της χώρας μας. Μετά τη σύλληψη των δύο στρατιωτικών μας, η Ένωση Κεντρών ζητάει πληροφόρηση επί του θέματος. Τι γίνεται, πώς πάμε, πού βαδίζουμε και άμεσες ενέργειες ώστε να επιστραφούν οι στρατιωτικοί μας στη χώρα. Η μία παρατήρηση είναι αυτή. Και μία σύντομη, ακόμα για να μην τρώω τον χρόνο παρακαλώ, των φίλων. Οι πολίτες ήδη κάνουν σενάρια. Εμείς αναμένουμε με ηρεμία. Με ηρεμία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Πάντως, η άποψη δική μας είναι ότι οι Τούρκοι και αυτό τώρα που αναφέρατε εσείς, θα το εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός και θα ζητήσουν ανταλλάγματα όπως ακριβώς αναφέρατε στο πολύ κύριε πληροφορία που είχατε. Κυρία Σπανού, παρακαλώ. 8 με 2 και να σκεφτούμε ότι μπορεί να γίνουν τέτοιες ανταλλαγές. Παρακαλώ, κυρία Σπανού. Λοιπόν, το γεγονός είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Γιατί έρχεται σε συνέχεια άλλων συμβάντων. Δεν αναφέρθηκε και το θέμα του Ερντογάν. Ο Ερντογάν ήταν πρωτοφανές αυτό που έγινε, να αμφισβητούν την εδαφική, να έρχεται προσκεκλημένος και να αμφισβητεί την εδαφική ακαιρεότητα μες στη χώρα σου. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε συνεχείς δηλώσεις κυβερνητικών και άλλων πολιτικών στελεχών της Τουρκίας. Τώρα, έτσι πώς πάει το πράγμα, θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί. Μας δημιουργεί, εμένα τουλάχιστον, την εντύπωση ότι μπορεί να ήταν και στημένο. Δηλαδή, αίσθησε, ας πούμε, για να μπορέσουν να προκαλέσουν ένα
τέτοιο γεγονός. Δεν αποκλείεται καθόλου, ειδικά στην αρχή που ελέγχθη για κατασκοπία. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει. Σίγουρα όμως θα έχουμε συνέχεια. Η Τουρκία δεν πάβει να μας λέει ότι εγώ αμφισβητώ τα νησιά, τη συνθήκη, την ΑΟΣ, αμφισβητώ τα πάντα. Ακόμα και ο Ακιτζή βγήκε και είπε ότι έστειλε μήνυμα, βέβαια και μπρος στην Τουρκία, αλλά έστειλε μήνυμα και σε εμάς και στους Ελληνοκύπρους ότι εμείς, εντάξει, και εμείς ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε εξόρυξη και είμαστε εδώ. Λοιπόν, θα έχουμε συνεχείς καταστάσεις. Ούτε και εγώ πιστεύω ότι είναι μόνο για το εσωτερικό πρόβλημα. Πολλές φορές το έχουμε πει. Ναι, όντως ο Ερντογάν το χρησιμοποιεί και εσωτερικά. Αυτό πάντα ούτε γίνεται. Το ζήτημα Μάλιστα. είναι όμως ότι έχουν και στόχο. Και αν θέλουμε η χώρα μας ναι, ναι. να μπορέσει να προστατευτεί, πρέπει να δει τι εξωτερική πολιτική έχει. Είμαστε στο ΝΑΤΟ. Μας προστατεύει το ΝΑΤΟ? Φυσικά όχι. Ο κύριος Πάιατ που τον δείξατε, δεν είπε παρακολουθώ. Να μην τον δείξω δηλαδή, όταν όχι, κάνει βίντεο να μην δείξω φωτογραφία. Καλώς κάνατε. Καλώς, ναι. Εγώ όχι, έτσι σχολιάζω... πως το είπατε, μην παρεξηγηθεί, έτσι πως το είπατε. Καλώς κάνατε και τον δείξατε. Εγώ σχολιάζω τη δήλωση ναι. του κύριου Πάιατ και όχι τον δείξατε εσείς, καλώς κάνατε. Αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε, εγώ είμαι ο Πόντιος Πιλάτος. Δεν με αφορά το ζήτημα και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αναφέρθηκε και ο κύριος Χατζησοκράτης. Γιατί μας προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχει πάρει το οποιοδήποτε μέτρο κατά της Τουρκίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνονται. Δεν υπήρξαν δηλώσεις όταν ήρθε εδώ ο Ερντογάν για τη συνθήκη της Λοζάνης? Δηλώσεις. Όχι χλιαρές δηλώσεις. Χλιαρές δηλώσεις. Εντονότατες δηλώσεις. Και όσον αφορά την τακτική της... Εντονότατες δηλώσεις. Και όσον αφορά την τακτική της Τουρκίας τώρα. Ναι. Εδώ βλέπουμε σε άλλες χώρες έχουν πάρθει μέτρα κατά της Ρωσίας, κατά της Βενεζουέλας. Εδώ βλέπουμε την Τουρκία τι γίνεται. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Και διότι υπάρχει, ναι. διότι υπάρχει, πουλάνε όπλα. Οι πολεμικές βιομηχανίες κάνουν πάρτι και τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρουν εξοπλισμοί. Και η Γερμανία τους πουλάει όπλα. Πάμε στον κύριο Λεπίδα. Λοιπόν, και επομένως σου λέει ότι εγώ δεν θα πάρω κανένα μέτρο, θα αφήσω την κατάσταση και από εκεί και πέρα κάνετε ό,τι θέλετε. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε ποια θα να είστε είναι καλά, ευχαριστώ πολύ. Κάτσε, μου επιτρέπετε κάτι. Να ρωτήσω την κυρία Σοφία. Θέλω να μιλήσει ο κύριος Λεπίδας πρώτα και θα τη ρωτήσετε μετά, ό,τι θέλετε. Για να προλάβει να μιλήσει πριν τις διαφημίσεις. Για το στημένο είπε ότι το στήσανε για να γίνει η Τουρκία. Η Τουρκία δεν έστησε να περάσουν κάποιοι Έλληνες να είναι στην άλλη πλευρά. Αυτό εννοούσε, κυρία Σπανό. Νομίζω ότι είναι σαφές. Για να δημιουργήσει επεισόδιο. Για να δημιουργήσει επεισόδιο. Λοιπόν, κύριε Λεπίδα, παρακαλώ πολύ. Τους τράβηξε τους Έλληνες. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Λεπίδα, τι λέτε? Να το δούμε αν έχουμε δίκιο. Να το δούμε αν έχουμε δίκιο εμείς. Να δούμε ποιος έχει και δίκιο σε αυτά τα οποία λέει. Παρακαλώ. Έχω την αίσθηση ότι επιχειρείται ένας κατευθυνόμενος εφησυχασμός για το γεγονός αυτό. Και φαίνεται καθαρά από την κυβερνητική πρωτοβουλία να προειδεάσει ότι οι δικοί μας μπήκαν στο χώρο, στη μεθόριο από το χώρο της, προς το χώρο της Τουρκίας. Έσπευσαν οι ίδιοι να το δηλώσουν και να το αποδεχθούν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια εκείνη η υπηρεσία ήταν έτοιμη να βρει το στίγμα τους και να εντοπίσει αμέσως μετά το γεγονός ότι βρισκόντουσαν σε τουρκικό έδαφος. Αναφέρεστε αυτό, δηλαδή στην ανακοίνωση του υπηρεσίας τώρα εσείς. Είναι η πρώτη ανησυχία. Μάλιστα. Εάν αμέσως το δούμε υπό το πρίσμα των διμερών σχέσεων, yeah. πρώτη φορά βλέπω χώρα να αποδέχεται αμέσως την αιτίαση της αντίπαλης χώρας, η οποία προκαλεί συνεχώς επεισόδια στην Μεθόριο. Ο κύριος Λεπίδας έχει δίκιο σε αυτό. Έχω πάλι μπροστά μου την ανακοίνωση του ΓΕΣ, η οποία λέει ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων φέρεται να εντοπίστηκε από τουρκική περίπολο σε τουρκικό έδαφος. Ιδίως σε τουρκικό έδαφος. Συνεχίστε. Ποιο είναι εκείνο το τεχνικό επιστημονικό στοιχείο που μας δείχνει ότι πράγματι ήταν σε τουρκικό έδαφος και γιατί τέτοια βιασύνη? Μήπως αυτή η βιασύνη είναι αυτός ο σκόπιμος εφησυχασμός προκειμένου να μην αναλάβει η κυβέρνηση άλλο ένα βάρος να αντιτείνει, να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία? Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Δείτε και κάτι άλλο τώρα. Επιχειρείται ένας δεύτερος εφησυχασμός. Ο εφησυχασμός που είναι που λέει κατηγορίες είναι ήπιες. Δηλαδή είναι παράνομη είσοδος στη χώρα της Τουρκίας, μη δυνατότητα, μη διαφυγής, υποψία διαφυγής. Ξεχνάμε ότι υπάρχει. Αυτά τα αδικήματα, με συγχωρείτε για τη διακοπή, κύριε Λεπίδα. Αυτά τα παράνομη είσοδος κτλ. Πώς δικάζονται, με τι ποινές δηλαδή δικάζονται? Κοιτάξτε, οι ποινές τουλάχιστον δεν ξέρω στην Τουρκία τι ποινές υπάρχουν. Εδώ στην Ελλάδα είναι η παράνομη είσοδος. Εδώ είναι λίγο αυστηρή η νομοθεσία λόγω των μεταναστών που έχουμε και της παράνομης μετανάστευσης. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξοντωτικό από άποψη ποινής. Το πρόβλημα το μεγάλο που βρίσκεται σε εκείνο το υπολανθάνων που λένε, ακούστε ένα
αδίκημα το οποίο αποδίδουν υποψία καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Μάλιστα. Μα αυτό είναι ακριβώς το υπόρρητο της κατασκοπίας. Δηλαδή ότι τα αποδεικτικά στοιχεία είναι αποδεικτικά στοιχεία κατασκοπίας και κατηγορούνται είναι για καταστροφή. Κακούργημα, κακούργημα είναι ακριβώς. Αυτό. Είναι κακούργημα. Εκεί θα πάει. Μάλιστα. Και το ζήτημα το μεγάλο, εκεί θα μπλέξει η χώρα μας με αυτόν τον εφησυχασμό ο οποίος επιχειρείται. Να δούμε και κάτι άλλο για να ολοκληρώσω σε αυτή τη φάση την, ναι, ναι, τη δική μου εκτίμηση. Όποιος προσπαθεί να αποσυνδέσει με το ζόρι, με το στανιό, το γεγονός αυτό που έγινε στις Καστανιές, από τα γεγονότα στο οικόπεδο 3, από τα γεγονότα στα Ίμια, από όλα τα γεγονότα στις συγκρούσεις, ακόμα και στην επίσκεψη Ερντογάν, νομίζω και πάλι επιχειρεί έναν εφησυχασμό προς την ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτός ο εφησυχασμός? Τίθεται ή δεν τίθεται και πάλι ένα ζήτημα της στρατηγικής και της τακτικής άμυνας απέναντι σε ένα συνεχώς ενισχυόμενο γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας? Τον επιχειρεί ο Ερντογάν αυτό? Αυτός ο εφησυχασμός παραλύει ή δεν παραλύει τη δικιά μας εθνική κοινωνική άμυνα, όταν μάλιστα αυτή έχει ήδη παραλυθεί από το αδυσόπιτο κοινωνικό διάδιέξοδο που έχουν φτάσει τη χώρα μας στα μνημόνια? Και το ζήτημα είναι, ακριβώς αυτή η οικονομική καχεξία θα οδηγήσει και σε εθνική καχεξία? Κύριε Λεπίδα, μου λένε τώρα, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει όπως σας είπα και το τηλέφωνο μου χτυπάει και συγγνώμη φίλες και φίλοι καμιά φορά που είναι ενοχλητικό το τηλέφωνο, αλλά το έχω ανοιχτό διότι δέχομαι πληροφορίες. Μου λένε ότι αποκλείεται η κατηγορία της κατασκοπίας, το κατηγορητήριο έχει γίνει γνωστό και η βασική κατηγορία είναι η παράνομη είσοδος. Δεν υπάρχει κατηγορία για κατασκοπία. Θέλουμε ερμηνεία. Εσείς καερμηνεύσατε βέβαια. Ερμηνεία, δεν θέλω δική μου ερμηνεία. Α, το κατηγορητήριο πάντως μιλάει για παράνομη είσοδο, δεν μιλάει για κατασκοπία. Η κατηγορία είναι από τις εισαγγελικές αρχές της Τουρκίας. Ναι, ναι. Θέλουμε ερμηνεία του αδικήματος, υποψία καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Ναι. Αυτό είναι κατασκοπία δηλαδή? Μα δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Υποψία καταστροφής υλικού που αποδεικνύει υλικού, θα το δούμε. Πάντως η επίσημη κατηγορία είναι για παράνομη είσοδο, κύριε Λεπίδα. Κατά την τουρκική βέβαια έννοια δικαιωμάτων και σχέσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως επειδή με είχε διακόψει ο κύριος Κατσιοκράτης. Τώρα επειδή σας διακόψει ο κύριος Κατσιοκράτης, εγώ διακόπτετε εσείς εμένα τώρα που θέλω να πάω σε διαφημίσεις. Γιατί μου το κάνετε? Ένα λεπτό, εντάξει. Γιατί μου το κάνετε? Ούτε ένα λεπτό. Πάντως μένει αυτό. Πάντως βλέπετε ότι οι υπόλοιποι είναι πολύ ψύχρεμοι και λοιπά. Ενώ έχουν διάθεση να πούνε πολλά και θα πούμε πολλά. Πάντως αλλά κυλάει αυτό... καλύτερα η κουβέντα χωρίς διακοπές. Νομίζω. Αυτό που ελέγχει... Αν έχετε διαφορετική γνώμη, να διακόπτετε διαρκώς εσείς, ό,τι θέλετε. Μένει αυτό που είπαμε, ότι άλλα είχαμε παρόμοια συμβάντα στο παρελθόν και με συνεννοήσεις ελύνονται χωρίς να το μάθουμε. Αυτή τη στιγμή παίρνει διάσταση αυτό το γεγονός. Παίρνει διάσταση. Είναι σαφές ότι παίρνει διάσταση. Φίλες και φίλοι, σε λίγο θα σας δείξουμε μία δημοσκόπηση που φιλοξενεί η εφημερίδα Παρασκήνιο το Σάββατο, που κυκλοφορεί αυτή η εφημερίδα. Είναι μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση από την Opinion Pool. Θα σας τη δείξω σε λίγο. Θα σας δείξω την πρόθεση ψήφου. Κρύβει ένα μυστικό μεγάλο αυτή η δημοσκόπηση. Θα το συζητήσουμε μετά. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και θα μπούμε στο κομμάτι των καταστροφών που γίνονται σε καταστήματα της Ερμού, της Πατησίων σήμερα το πρωί και την αντιπαράθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τόσκα, με την αστυνομία. Διαφημίζει 2 λεπτών. Κύριε Λεπίδα, τώρα από πολύ έγκυρη νομική πηγή μου είπανε στο διάλειμμα το εξής, ότι δεν μπορεί, σύμφωνα με την τουρκική δικαιοσύνη, το τουρκικό δικαστήριο να υπερβεί την εισαγγελική παραγγελία. Και εφόσον η κατηγορία είναι παράνομη είσοδος, δεν μπορεί να αλλάξει το κατηγορητήριο. Έτσι λέει το τουρκικό δίκαιο. Δεν και... είναι μόνο αυτή η κατηγορία. Τη διαβάσαμε την κατηγορία. Διάβασα το επαναλαμβάνω. Κατά τη δική σας ερμηνεία. Υποψία καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Σε αυτό να μας πούν τι είναι. Η Contra News του Σαββάτου, φίλες και φίλοι. Πρώτο θέμα. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελέων, 15 εταιρείες μαζί με 50 συνεργάτες πολιτικών. Καταιγιστικές εξελίξεις στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Στο Ζωνάρι, εκβιάζουν για τους 8 οι Τούρκοι. Άρπαξαν τους 2 στρατιώτες μας για να τους ανταλλάξουν με τους αξιωματικούς που αυτομόλυσαν στη χώρα μας. Συναγερμός με την Ιλαρά, εκατοντάδες νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα, 6 ελληνικά πανεπιστήμια στη λίστα με τα κορυφαία του κόσμου, ο ΑΣΑ, οδηγίες για το κλείσιμο των πυλών στο μετρό του Συντάγματος, δυναμική επιστροφή στην ανάπτυξη, φωτογραφία του Πρωθυπουργού που μιλάει εκεί στο Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών για θεαματική αλλαγή της εικόνας στην ελληνική οικονομία, έκανε λόγο από το τρίτο οικονομικό φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα της ύφεσης επέστρεψε το 17 στην ανάπτυξη και μάλιστα με δυναμικούς ρυθμούς που εκτιμάται ότι θα υπερβαίνουν σταθερά το 2% από φέτος και για τα επόμενα έτη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Και το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας έχει τίτλο «Παγιδευμένος ο Κυριάκος». Λοιπόν, εδώ και μερικές μέρες, φίλες και φίλοι, υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση με νεαρούς κουκουλοφόρους που πάνε και προξενούν πολύ μεγάλες φορές σε καταστήματα, σε εμπορικούς δρόμους. Πήγανε προχθές στην Ερμού. Χθες το πρωί, χθες Παρασκευή το πρωί, πήγανε ξαφνικά στην Πατησίων και σπάσανε βιτρίνες και δημιουργήσανε μεγάλα οικονομικά προβλήματα στους καταστηματάρχες. Ξεκίνησε μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τόσκα, και έκανε σκληρή κριτική, μίλησε και σε αστυνομικούς εκεί πέρα και σε ανώτατους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Τους έκανε κριτική ότι δεν κάνουν καλά το έργο τους κτλ. Κύριε Μαριά, θέλω ένα σχόλιο για αυτή την ιστορία, διότι υποστηρίζουν ορισμένοι ότι δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση, δεν υπάρχει καμία φρούρηση, ότι είναι μπάτε σκύλια λέστε, να το πω έτσι. Δημιουργούνται πολύ μεγάλα προβλήματα και μέσα στην κρίση τώρα. Έχει πέσει και ο τζίρος και η κίνηση στα καταστήματα αυτά, σπάζοντας βιτρίνες και άλλα πράγματα. Μπορεί να γίνονται και κλοπές κτλ. Τι άποψη έχετε για το θέμα? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα βλέπω μια σύγκρουση του Υπουργού με την αστυνομία. Την αστυνομία. Ναι. Στο πολιτικό μέρος η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για να βρει τους τρόπους με τους οποίους θα εφαρμοστεί μια διαδικασία που θα υπάρχει αστυνόμευση. Κατά την έννοια αυτή υπάρχει μια πολιτική ευθύνη. Αν δεν αστυνομεύει σωστά η αστυνομία ή η ηγεσία της, επειδή την επιλογή της ηγεσίας της αστυνομίας την κάνει πάλι η κυβέρνηση, προφανώς αν θεωρεί ότι είναι ανίκανη θα πρέπει να τους αλλάξει. Ναι. Το τρίτο θέμα είναι. Μα έκανε κρίσεις προχθές. Ναι. Έκανε κρίσεις που λέω προχθές, πριν από μερικές μέρες έκανε κρίσεις. Επομένως θέλω να πω, κάνοντας κρίσεις και αναθέτοντας την ηγεσία σε κάποιους αξιωματικούς, είναι προφανές ότι παίρνει και την ευθύνη ότι κρίνονται και αναλαμβάνουν οι πιο κατάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά σωστά. Εγώ έχω δει ότι όταν η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο τώρα και στο παρελθόν, θέλει να αστυνομεύσει μια συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένες εκδηλώσεις, το πράττει. Και το πράττει με τρόπους πολύ αποτελεσματικούς, πάρα πολλές φορές δε, και με τρόπους οι οποίοι, αν θέλετε, φαίνονται και δείχνουν κάποια αποτελέσματα. Τώρα, πιστεύω ότι αν θέλουν να υπάρξει μια αστυνόμευση, προφανώς μπορεί να υπάρξει. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχει κάποιες καταδρομικές. Προφανώς μπορεί να υπάρξει. Γιατί τότε δεν υπάρχει αστυνόμευση? Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο Υπουργός. Δεν θα το απαντήσω εγώ, δεν είμαι ειδικός. Ο Υπουργός λέει, για να καταλάβουμε και εμείς οι απλοί άνθρωποι. Ο Υπουργός λέει ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά η αστυνομία. Συμφωνεί ο Υπουργός. Υπάρχει κανένα σχέδιο να δημιουργηθεί καμιά αναμπουμπούλα, καμιά αναταραχή κτλ.? Τι γίνεται τώρα? Ο Υπουργός έχει και την πολιτική ευθύνη λειτουργία τη αστυνομία με τον καλύτερο τρόπο. Αν έχει επιλέξει λάθος συνεργάτες και αυτοί δεν πάνε καν τη δουλειά, μπορεί να βρει άλλους. Αν θεωρεί πράγμα ότι δεν έγινε σωστή αστυνόμευση, θα σας αναθέσει και ας βρει ποιοι έχουν την ευθύνη και ας κάνει έκτακτες κρίσεις. Δεν θα λύσω εγώ το πρόβλημα αυτό. Εγώ βλέπω ότι προφανώς υπάρχουν μερικές φορές προβλήματα. Μπορεί να γίνονται σας ρωτήσω κάτι. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Μπορεί να γίνονται μερικές καταδρομικές ενέργειες, έτσι. Ναι. Ξαφνικά να πάνε σε μια περιοχή, να τα σπάσουν. Εντάξει, εκεί πέρα δεν μπορεί να αποδώσει ευθύνη στην αστυνομία ή για το σχεδιασμό. Ναι, δεν μπορεί δηλαδή να είναι παντού η αστυνομία. Έτσι, κάθε γωνία και αστυνομικό. Και ορισμένες φορές μπορεί να γίνουν τέτοιες καταδρομικές ενέργειες και δεν μπορεί να το χρεώσει την αστυνομία. Αλλά είναι προφανές ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα αστυνόμευσης και υπάρχει, δεν είναι μόνο επειδή βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, έχουμε φαινόμενα έλλειψης προστασίας των πολιτών σε διάφορες περιοχές. Έχουμε τρομερή εγκληματικότητα. Αυτή δεν αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή αποτελεσματικά. Θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει τον τρόπο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Έχουμε και πολλά θετικά στοιχεία. Ο Δίας που δουλεύει, και αν παρακολουθήσετε, ας πούμε, έχει πολλές φορές επεμβαίνει κέρια και αντιμετωπίζει θέματα εγκληματικότητας. Ο Δίας δεν δουλεύει. Ο Δίας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο Δίας.
Συμφωνία. Έχει καταργηθεί ο Δίας. Εντάξει, οι μοτοσυκλέτιστες. Η άμεση δράση λέτε. Δεν ξέρω, λέγεται άμεση δράση. Είναι... Ναι, δεν υπάρχει Δίας, κύριε Μαριά. Εντάξει, οι μοτοσυκλέτιστες που πέφτουν. Κοιτάξτε, Ελμπίλιε, απόψε που θα τελειώσουμε 2 η ώρα. 2,5-3 παρά, επειδή περνάω από την Μεσογείο, γίνεται αλλαγή βάρδιας και βγαίνουν πάνω από 50 μοτοσυκλέτες οι οποίες έχουν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι παίζουν σημαντικό ρόλο και δρούν και είναι θετική η παρουσία τους. Πρέπει να λέμε τα σύνα, λέμε και τα πιο. Τώρα δεν λέγεται Δίας και λέγεται. Η μονάδα που ήταν Δίας για να παίζει σε αυτό το ρόλο, να ασχολείται με την έχει καταργηθεί, να το έχει υπόψη. Ναι. Αυτό υπάρχει. Αυτό το λέω. Ναι. Είναι κακό, εντάξει, στην Ευρωβουλή τώρα είναι λογικό να μην έχει την ενιαία. Υπάρχει, με συγχωρείς. Υπάρχουν οι μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είναι κάθε βράδυ τους βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, πώς ονομάζεται αυτό το σώμα. Τώρα θα κολλήσουμε στο όνομα. Ωραία. Επειδή το είπαμε για Δίας και λέτε. Υπάρχει, αυτό έχετε δίκιο. Υπάρχει η αστυνομική. Να πούμε λοιπόν τα άμεση επέμβαση. Πώς θα το λένε. Να πούμε λοιπόν τα συν, να πούμε και τα πλην. Άρα. Υπάρχουν πλευρές οι οποίες ευκαρμόνουν σωστά και κάνουν. Αν κατάλαβα καλά το σχετικό, αν το κατάλαβα και σας κατάλαβα καλά. Είναι τώρα σαν απόγοντα που λέει το γραφείο μου βούληση, και λέτε ότι αν υπάρχει βούληση από την αστυνομία θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα, αυτό λέτε. Λέω θα ότι αν ο υπουργός, που πάνε και καταστρέφουν. Αν ο υπουργός εκτιμά ότι η αστυνομία δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, ας επιλέξει άλλη ηγεσία για να γίνει αστυνόμευση. Αστυνόμευση πάντως μπορεί να επιβληθεί και πολύ. Μπορεί να είναι αποτελεσματική εκτός εξαιρέσεων καταδρομικών. Είχαμε φίλες και φίλοι παρέμβαση της εισαγγελίας πρωτοδικών για τις επιθέσεις σε καταστήματα στην Πατησίων. Οι νεαροί που βγήκαν έξω με κουκούλες, μάλιστα λέει φοράγανε και σακούλες στα παπούτσια τους για να μην υπάρχει κανένα ίχνος κτλ. Εκτιμάται, λέει, ότι βγήκαν από το κτίριο της ΑΣΟΕ στην Πατησίων, όπου πραγματοποιείται κατάληψη. Στη συνέχεια έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, χρησιμοποιώντας πέτρες και καδρόνια. Και με αφορμή αυτό το νέο περιστατικό, είχε προηγηθεί και επίθεση στα καταστήματα στην Ερμού. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών, κύριος Ηλίας Ζαγοραίος, διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα. Κύριε Τριγάζη, τι γίνεται? Δεν ελέγχει την κατάσταση ο κύριος υπουργός, ο αρμόδιος προστασίας του πολίτη? Δεν μπορεί να κάνει η αστυνομία καλά τη δουλειά της? Υπάρχει κανένα πολιτικό κίνητρο για να δημιουργήσουν πρόβλημα στον κύριο Τόσκα και στον κύριο Τσίπρα? Τι συμβαίνει? Δεν νομίζω. Αλλά τι συμβαίνει? Τα φαινόμενα αυτά δεν είναι καινούργια, άλλωστε, κύριε. Ναι, όχι, Λιάτσο. Καινούργια δεν είναι, βέβαια. Δεν είναι καινούργια. Ναι. Επειδή είχα χρόνια γραφείο στα Εξάρχεια, ξέρω ότι πάντοτε υπήρχαν οι επιδρομές από τα Εξάρχεια εκεί προς το κέντρο της Αθήνας. Αλλά το θέμα είναι, επειδή λέει. Η Δίας λέγατε. Δίας. Υπάρχουν οι Δίας. Η Δέλτα δεν υπάρχει. Δέλτα δεν υπάρχει. Γι' αυτό λίγο θα τρελαθούμε έτσι. Δέλτα. Αρχίζουν και τα δύο από Δέλτα. Από Δέλτα. Ναι, γιατί με συγχωρείς πάνω μου. Δίας υπάρχει, Δέλτα δεν υπάρχει. Αυτό το λέω διότι σου λέω, Εμιλιέ, 2,5 ώρα αλλάζουν βάρδια. Έχει πάνω από 40 μοτοσυκλέτες που βγαίνουν. Τους βλέπουμε. Ευχαριστώ, κύριε Μαριά. Συνεχίστε, κύριε Δέλτα. Θέλω να. Δίας υπάρχει, Δέλτα δεν υπάρχει. Θέλω να υπενθυμίσω πάντως, επειδή η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορεί ότι είναι τα δικά μας παιδιά αυτά, ότι. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι λέει? Ότι είναι δικά μας παιδιά αυτή οι κουκουλοφόροι. Ναι, έτσι είναι λέει. ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι λέει, δεν ξέρω πώς. Από πού προκύπτει αυτό την. Η κυρία Σπυράκη ξέχασε τους καλούς της τρόπους στο Ευρωκοινοβούλιο. Λέει τέτοιο πράγμα η κυρία Σπυράκη? Λέει κάτι τέτοια, απίθανα. Αλλά να θυμίσω πάντως ότι έχουν δεχτεί ουκολίγες επιθέσεις. Κύριε Τριγάζη, επειδή είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος. Τα γραφεία της ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, συμπαθεί αυτή τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων, συμπαθείτε? Σε καμία περίπτωση, ουδέποτε. Δεν είναι στην ιστορία της αριστεράς, ιδιαίτερα της δικής μας αριστεράς, όπως έλεγε κάποτε και ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, ναι, είμαστε πάντοτε εναντίον της βίας. Γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η πολύ σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Τόσκα και στην αστυνομία? Γιατί? Νομίζω ότι. Ξέρετε, ο κύριος Τόσκας τους είπε στους αστυνομικούς που μίλησε. Δεν υπάρχει. Ότι δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας, τους είπε. Κοιτάξτε, είπε. Δεν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση. Βγήκαν οι συνδικαλιστές της αστυνομίας που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία και ίσως και δεξιότερα, ναι, και κατηγόρησαν τον Τόσκα. Υπάρχουν πολιτικές κομμάτια. Ναι, αλλά και ο κύριος Τόσκας κατηγόρησε την αστυνομία, σας λέω. Αυτό τώρα είναι οι δηλώσεις του. Παίξαμε χθες τις δηλώσεις. Αυτό είναι... που είπε ο κύριος Τόσκας είναι ότι η αστυνομία δεν είναι μόνο... Ξέρετε τι είπε? Είπε θα ξετρυπώσω στον Παπαδάκη το πρωί, θα ξετρυπώσω, λέει, τους αστυνομικούς που κρύβονται. Τι εννοεί με αυτό? Δηλαδή κρύβονται οι αστυνομικοί για να μην κάνουν αστυνόμευση? Τι εννοεί?
Δεν ξέρω, θα το ψάξει όπως είπε και ο Μαριάς. Πάντως, αν δεν μιλάει καλά ο κύριος Τόσκα, να σας πω κάτι. Εγώ το λέω και στον Πρωθυπουργό αυτό, γιατί δεν φοβάμαι να λέω και στον Πρωθυπουργό οτιδήποτε. Να το πείτε. Αν δεν μπορεί να μιλήσει καλά για να καταλαβαίνουμε τι εννοεί, να φροντίζει να βάλει κανέναν άνθρωπο δίπλα του να αναφέρεται άλλο στα θέματα. Διότι μπερδεύει όλο τον κόσμο με αυτά που λέει. Τι εννοεί να ξετρυπώσει του αστυνομικού, είναι ποντίκια δηλαδή οι αστυνομικοί. Τι εννοεί. Α το κάνει και α μα διαφωτίσει και μα τι ακριβώς. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει ο καταστηματάρχη που με πήραν και με πήραν αρκετοί καταστηματάρχε να μην σπάνε οι τζαμαρίε γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για την κατάσταση των τζαμιών. Φυσικά, αυτό είναι το θέμα. Φυσικά. Πώ θα γίνει τώρα. Και βέβαια, κανεί δεν μπορεί να είναι ευτυχή όταν σπάνε. Αν δεν μπορεί ο κύριο Τόσκα να μιλάει καλά τα ελληνικά, α φροντίσει να μιλάει καλά ελληνικά. Να καταλαβαίνουμε τι λέει. Πρέπει όμως, κύριε Λιάτσο, να αναγνωρίσουμε, επειδή ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι μόνο η δημόσια τάξη, ότι η ελληνική αστυνομία έχει ούκο λίγα επιτεύγματα επί Υπουργείας Τόσκα. Ασφαλώς έχει επιτεύγματα. Στο μεγάλο έγκλημα. Δεν μπορεί όμως ο κύριος Τόσκας, κύριε Τριγάζη, μεγάλο έγκλημα, στα καλά να λέει, να παίρνει την επιτυχία ο κύριος Τόσκας και στα κακά να την πέφτει στους αστυνομικούς. Είναι λάθος, κατά τη γνώμη μου. Είναι λάθος αυτό. Δεν μπορεί μόνο στην επιτυχία να λέμε τα OK και όταν γίνεται μία στραβή να τα ρίχνω στον αστυνομικό. Δεν είναι λάθος αυτό. Λάθος. Είναι λάθος αυτό. Συμφωνώ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον κύριο Τόσκα. Ίσως... Παρακαλώ. Ίσως... Κύριε Κίρτσο, παρακαλώ. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι... Τι λέτε, κύριε Κίρτσο. Η πολιτική ευθύνη... Δείξτε τον κύριο Κίρτσο και εικόνα σε μένα. Ναι. Η πολιτική ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση και προσωπικά στον κύριο Τόσκα. Ο κύριος Τόσκας, αν παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του, δείχνει έτσι εντυπωσιακή κατανόηση στην δράση των λεγόμενων συλλογικοτήτων. Δεν θα έπρεπε να δείχνει κατανόηση, διότι εμάς μας ενδιαφέρει η ένομη τάξη. Είναι μια κατάκτηση η ένομη τάξη, δημοκρατική, και μάλιστα αφορά κυρίως τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας, γιατί αυτοί που έχουν τα μέσα δεν εκτίθενται σε κινδύνους ή έχουν τη δυνατότητα να προστατεύονται. Εδώ έχουν γίνει διάφορα τρελά πράγματα που δείχνει πόσο άσχημα πηγαίνει η κατάσταση σε αυτό το τομέα. Υπάρχει ο κατηγορούμενος για το τρομοδέμα στον Παπαδήμο, ο οποίος θέλει να επιλέξει τη φυλακή στην οποία θα βρίσκεται, δηλαδή προτιμάει τον Κορυδαλό και όχι τη Λάρισα. Προφανώς προτιμάει τον Κορυδαλό, διότι εκεί πέρα θα είναι όργανο, θα είναι μάλλον κέντρο συνεννόησης διαφόρων παρανόμων ή διαφόρων αντιεξουσιαστών. Και βέβαια πληροφορήθηκα σήμερα παρακολουθώντας τα δελτία ειδήσεων ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει την επιστροφή του στον Κορυδαλό. Δηλαδή μετά από... Απάρθηκε η απόφαση αυτή. Ναι. Έχει πάρθει. Νομίζω δηλαδή, θα γίνει τον Απρίλιο. Ότι δηλαδή, τον μετά, Απρίλιο θα γίνει. Ότι δηλαδή μετά από 3-4 ημέρες για τις οποίες κατά δήλωση των ιδίων ισοπεδώνουν την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, η κυβέρνηση υποκλίνεται στη βία αυτών των συλλογικοτήτων κτλ. Έχουμε δε απόλυτη διαστρέβλωση της έννοιας του πανεπιστημιακού ασύλου, δηλαδή παρακολουθούμε πλέον απαθείς, είναι λέει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, βγαίνουν έξω, τα σπάσανε, μπήκανε μέσα, έχουν καταλάβει και την Πριτανία του ΕΚΠΑ και δεν τρέχει και τίποτα. Δηλαδή έχουμε πάθει, εντάξει, με την εικόνα, ναι. Έχουμε πάθει τέτοιο μυθριδάτισμο, δηλαδή από εκεί που εμείς δώσαμε δημοκρατικούς αγώνες για να υπάρχει ελευθερία ιδεών στα πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια έχουν καταληφθεί από ομάδες έτσι, που επενδύουν στη βία και κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Δηλαδή η πολιτεία θεωρεί ότι έχουν δικαίωμα να καταλαμβάνουν την Βρετανία ή έχουν δικαίωμα να έχουν ορμητήριο το, καλά, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Και επί Νέας Δημοκρατίας να σας πω, γινόταν τώρα, και επί Νέας Δημοκρατίας, να μην σας πω τι γινόταν. Άρα η πολιτική να είναι ένα άθροισμα όλων των δεινών του παρελθόντος και ο καθένας που βγαίνει στην εξουσία να δείχνει το προηγούμενο και να λέει: όχι, εντάξει, και ο Παυλόπουλος έχασε το 2000. Συγχωρείτε, δηλαδή με την κριτική τι γίνεται. Όταν κρίνουμε, κύριε Κίτσο, εσείς είστε σοβαρός άνθρωπος. Ναι, δηλαδή, λοιπόν, κάνετε κριτική τώρα στην κατάσταση με μία. Και έχετε δίκιο. Δεν πρέπει να πούμε τι γινόταν με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή. Έσχος ήταν στη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, και είναι διπλά έσχος σήμερα. Και εν πάση περιπτώσει, από αυτό το αδιέξοδο, το οποίο το σώμα μας το επισημαίνουν οι πάντες, ο απλός πολίτης, ο φτωχός, γιατί υπάρχει και φτώχεια με αξιοπρέπεια και φτώχεια με άγχος. Και τώρα έχει επιβληθεί η φτώχεια με άγχος. Δηλαδή δεν λειτουργεί τίποτα. Οι πορτοφολάδες, ο ένας, ο αντιεξουσιαστής, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να βάλει τάξη. Ναι. Ας βάλει η κυβέρνηση, ας βάλει ο Τόσκας. Αν δεν μπορεί ο Τόσκας, ας βρούνε κάποιον άλλον. Και αν ξεπερνάει αυτό το έργο την κυβέρνηση, ας δώσει την ευκαιρία σε κάποιον άλλον. Ευχαριστώ, κύριε Κίτσο. Κύριε Τόσκα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς είστε και είστε αξιωματικός, δηλαδή. Δεν είστε κανένας άσχετος, δηλαδή. Έχετε σχέση με το χώρο σας. Εσείς δεν καταργήσατε, τώρα μου το λένε. Εγώ δεν το ήξερα, δεν μπορώ να τα ξέρουμε όλα και δεν ξέρω πάρα πολλά, να σας πω και την αλήθεια. Εσείς δεν καταργήσατε τις επωκούμενες περιπολίες, κύριε Τόσκα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί καταργήσατε τις επωκούμενες περιπολίες.
Με ποια αιτιολογία καταργήσατε και τώρα τα βάζετε με τον απλό αστυνομικό? Και όταν τα βάζετε με τον απλό αστυνομικό, εξηγήστε και στον ελληνικό λαό γιατί τα βάζετε με τον απλό αστυνομικό. Να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοείται. Και εν πάση περιπτώσει, εάν κάνατε ένα λάθος, άνθρωπος είστε κι εσείς, και καταργήσατε τις επόμενες περιπολίες, να τις καταφέρετε, κύριε Τόσκα. Παρακαλώ, κύριε Χατζησοκράτη. Κοιτάξτε, πέρα από την πραγματική αδυναμία, πολιτική και επιχειρησιακή αδυναμία, την οποία έχει επιδείξει όλο τον τελευταίο καιρό ο κύριος Τόσκας. Όχι, υπάρχουν και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν μιλάμε για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Θα καταλάβετε αμέσως τη σύνδεση που θα κάνω. Ναι, ναι. Για το θέμα της καταπολέμησης του εγκλήματος που έχει σχέση με τα ναρκωτικά, με την παρανομία, όλα αυτά. Με μεγάλα εγκλήματα. Μια χαρά πάει και έχει τις δυνατότητες, η αστυνομία έχει αποδείξει ότι έχει τις δυνατότητες να το πράξει αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς. Ξέρετε τι δεν έχουμε καταλάβει. Με συγχωρείτε γιατί. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Να σας πω τι δεν έχουμε καταλάβει. Πώς η αστυνομία μπορεί και πιάνει τους απαγωγείς του Λεμπιδάκη, ή πώς πιάνει τα ναρκωτικά, γιατί επί Τόσκα ήταν πολύ μεγάλες οι επιτυχίες στα ναρκωτικά. Πολύ σωστά το λέω. Και από την άλλη, πώς δεν γίνεται να πιάσει αυτούς τους ανθρώπους? Τους νέους ανθρώπους δεν έχουν πολύ νιονιό. Διότι αν είχαν νιονιό, δεν θα σπάζανε τη βιτρίνα του απλού μεροκαματιάρι καταστηματάκι. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι λοιπόν η αδυναμία. Δεν πάνε κανένα οικονομικό κολοσσό, πάνε και βαράνε έναν άνθρωπο. Σωστά προσυπογράφω αυτό. Έτσι, που λέτε. Δεν, λοιπόν, δείξτε είναι λίγο εικόνα. Δεν είναι δυστυχώς η αδυναμία του κυρίου Τόσκα να λειτουργήσει και επιχειρησιακά σε αυτό το πεδίο, δηλαδή με τους μπαχαλάκηδες, με τους αναρχοαυτόνους, με τους ρουβίκονες και τους υπόλοιπους. Το μείζον πρόβλημα εδώ είναι ιδεολογικό. Και είναι ιδεολογικό όχι του κυρίου Τόσκα, αλλά είναι ιδεολογικό όπως το προσλαμβάνει ο κύριος Τόσκας και όπως νομίζει πως το χειρίζεται από την πλευρά του συνολικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι και η ΑΝΕΛ, εδώ δεν έχουν ευθύνη η ΑΝΕΛ, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά γύρω από την υπόθεση όλου αυτού του χώρου και πώς τον αντιμετωπίζει κανείς. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά. Μπορεί να λέει κανείς ότι είμαστε ενάντια στη βία, αλλά γενικά η αντίληψη ότι αυτά είναι περίπου παιδιά στον γενικότερο ευρύτερο χώρο και άρα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αιτίες που τους έχουν κάνει έτσι να λειτουργούν κτλ. Είναι μία στάση, μία αντίληψη ιδεολογική που έχει ως άμεση συνέπεια να μην υπάρχει μια σαφής ας πούμε, παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης απέναντί τους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, λοιπόν, προσέξτε τώρα, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν. Άρα δεν είναι λοιπόν μόνο η ανικανότητα που είναι για το θέμα αυτό που δίνει τη δυνατότητα λοιπόν στους μπαχαλάκηδες, κυρίως όλους αυτούς να μπαίνουν μέσα, να βγαίνουν, να κάνουν απίθανα πράγματα σε όλη τη χώρα και κυρίως στις μεγάλες πόλεις, δείχνουν κυριολεκτικά αυτή την αίσθηση που έχει γενικά ότι περίπου κοντά μας είναι. Και η ανικανότητα του κυρίου Τόσκα βγαίνει όχι μόνο από τη δική μου πλευρά που λέω. Και εγώ δεν συμφωνώ με την ανικανότητα που λέτε. Όχι, δεν λέω καθόλου. Ναι. Μα σας είπα, η ανικανότητα δεν είναι εκεί. Είναι διότι υπάρχει ιδεολογική. Μάλιστα. Κάλυψη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έχουμε άλλη πλευρά. Ιδεολογική κάλυψη λέτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω. Για την αίσθηση ότι αυτοί όλοι οι μπαχαλάκηδες. Δηλαδή, με συγχωρείτε κύριε Χατζησοκράτη, εσείς έχετε μεγάλη πολιτική εμπειρία. Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να θέλει να γίνεται αυτό που γίνεται? Διότι αυτό κάνει κακό στην εικόνα της κυβέρνησης. Αυτό που γίνεται με το Ρουφίνο θέλει μια κυβέρνηση να αυτοκτονεί πολιτικά. Η αντίληψη πως είναι δικά μας. Να σας πω κάτι, επειδή μου αρέσει να τα λέω τα πράγματα. Εμένα ο Ρουφίνος όταν πάνε και πάει ο Ρουβίκονας και πετάει χαρτάκια, δεν τρέχει και τίποτα. Ναι. Με ενοχλεί όταν ο Ρουβίκονας πάει και κάνει φθορές. Μπράβο. Αυτό ας αφήσουμε λοιπόν και τον Ρουβίκονα. Όταν λοιπόν μπαίνουν και βγαίνουν μέσα από τα συγκεκριμένα και από το Πολυτεχνείο και από την ΕΣΟΕ, ειλικρινά λοιπόν, δεν δώσαμε μάχες για το άσυλο για να θεωρείται κατά αυτόν τον τρόπο το άσυλο. Άσυλο εναντίον ποιων και υπέρ ποιων. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πάω. Εγώ λέω, δεν μπορώ να πάω μέσα εκεί. Γιατί? Μέσα στο πανεπιστήμιο, γιατί εγώ έχω διαφορετική άποψη. Θα σας την πέσουν, δηλαδή. Πού μου την έπεσαν. 2010. Μάλιστα. Πήγα να μιλήσω για την πτώση της δικτατορίας. Σας χτυπήσανε. Όχι, δεν με ευτυχώς. Τι σας κάνανε. Πάνω στη Θεσσαλονίκη. Σας μου απαγόρεψαν να μιλήσω για τη δικτατορία. Τη δικτατορία. Γιατί δεν συμφωνούσαν μαζί μου. Δεν συμφωνούσαν μαζί μου. Τσαμπουκά δηλαδή. Τσαμπουκά. Λοιπόν, και δεν λέω τίποτα περισσότερο τι έχει κάνει ο καθένας. Απαράδεκτο. Δεν απαράδεκτο και καταδικαστέο. Δεν υπάρχει τέτοιο είδες. Δηλαδή, αντιδημοκρατικό, απαράδεκτο και καταδικαστέο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα. Εδώ λοιπόν εδώ η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και έρχεται τώρα και από την άλλη πλευρά τώρα. Έρχονται και 31 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του λένε του Τόσκα, ακού να δεις κάτι.
δεν μας, έχει σαν επαρκή προστασία και των χώρων υποκατάληψη προστασίας των ελεύθερων χώρων και τα διάφορα. Δεν κάνεις και καλά τη δουλειά σου να υπερασπίσεις και τις άλλες πλευρές. Δηλαδή τους ελεύθερους χώρους που είναι αποκαταληψίες διαφόρων ελευθεριακών και τα διάφορα άλλα πράγματα. Και ακόμα περισσότερο και πιο χοντρό. Ούτε και τις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής αντιμετωπίζει με τον καλύτερο, με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, οι οποίες γίνονται και γίνονται τελευταία πάρα πολύ έντονες. Λέτε για τη φαβέλα, λέτε για τα επεισόδια της φαβέλα. Και αυτά. Αυτά λοιπόν, είναι πολύ χοντρά. Χτυπήσανε φίλες και φίλοι, θα το ξέρετε βέβαια, τη δικηγόρο, της οικογένειας Φίσα. Του δολοφονημένου Φίσα, μάλιστα. Αυτά λοιπόν, αν δεν συνθέτουν όλα, όπως τα είπαμε, δεν συνθέτουν μια ουσιαστική ανικανότητα πολιτική, υπάρχει πρόβλημα. Να είστε καλά. Τώρα με ξαναπήραν τηλέφωνο, την ώρα που μιλούσε ο κύριος Χατζησοκράτης. Πράγματι, ο κύριος Τόσκας σταμάτησε τις εποχούμενες περιπολίες και σήμερα μου λένε ότι πήρε απόφαση να επαναφέρει τις εποχούμενες περιπολίες. Μπράβο λοιπόν στον κύριο Τόσκα, εφόσον πήρε αυτή την απόφαση, έστω και καθυστερημένα. Παρακαλώ, κύριε Διαμαντόπουλε. Κύριε Λιάτσο, είναι άδικο να κατηγορούμε τον απλό αστυνομικό, τον αστυνομικό των 800 ευρώ, τον αστυνομικό ο οποίος είναι κάθε μέρα στους δρόμους και δίνει τη ζωή του για να είναι ασφαλείς όλοι οι πολίτες. Είναι άδικο. Την ευθύνη τη φέρει ακέραια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και κανένας άλλος. Το έχω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή σας αυτό το πράγμα. Αφήστε τους αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Η πολιτική ηγεσία πρέπει να κοιτάξει τι πρέπει να γίνει. Εμείς, απέτηση δικιά μας είναι να ληφθούν σοβαρά μέτρα τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η βία αυτή που παράγεται πλήττει τη δημοκρατία μας και τίποτα άλλο και δημιουργεί ένα κλίμα αποσταθεροποίησης στη χώρα μας. Μάλιστα. Ο Βασίλης ο Λεβέντης έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για όλα αυτά τα θέματα που γίνονται και για το κράτος το οποίο έχει διαλυθεί. Πρέπει να σκύψουμε πάνω όλοι τον αστυνομικό τον απλό. Πρέπει να του δώσουμε τα εφόδια, να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Δεν μπορεί τώρα ο κύριος Τόσκας να ψάχνει να βρει ευθύνες στον απλό αστυνομικό. Αφήστε, κύριε Τόσκα, τον αστυνόμο να κάνει τη δουλειά του. Τι δουλειά έχετε με τους αστυνομικούς, εσείς παίρνετε τις αποφάσεις. Εντάξει, για αξιωματικούς. Όχι να αφήσει να κάνει τη δουλειά του. Να κάνει τη δουλειά του, κύριε. Βέβαια, και εντολή. Και εντολή όταν του λένε μην πηγαίνει εκεί, μην πειράζει τον ένα. Αφήστε τον Ρουβίκονα να μπει με στη Βουλή. Δεν νομίζω ότι λέει κανείς αφήστε τον Ρουβίκονα να μπει με στη Βουλή. Στη Βουλή δεν πήγε. Λέει ο κύριος Τόσκα, αφήστε τον Ρουβίκονα να μπει με στη Βουλή. Δεν θυμόσαστε τι έγινε πριν δύο μήνες που μπήκαν με στη Βουλή και δεν μιλάγε κανένα. Να σα πω και κάτι άλλο σαν επιχειρηματία, κύριε Λιάτσο. Εμένα ο ξαδερφός μου έχει μαγαζί, επιχειρηματικά θα σα μιλήσω. Έχει μαγαζί εκεί που σπάσαν του σαν τζαμαρία. Σήμερα με πήρε και μου λέει: ξάδερφε, έχεις 500 ευρώ να φτιάξω τζαμαρία γιατί δεν έχω φράγκο. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει. Αυτά σε ποιον θα ρίξουμε ευθύνες. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Με πήρε είναι κύριε Λιάτσο και μου λέει: ξάδερφε, έχεις 500 ευρώ να βάλω τζάμι για να δουλέψω αύριο και να τα δώσω. Πείτε μου εσείς τώρα, ο Τόσκας, τι κάθεται και λέει στους αστυνομικούς. Ευχαριστώ, κύριε Διαμαντόπουλε. Κυρία Σπανό, σας προτείνω το εξής. Ναι. Θα πάω διαφημίσεις για να μην σας διακόψω. Ναι. Και αμέσως μετά ξεκινώ με εσάς για το θέμα που κουβεντιάζουμε και στη συνέχεια με τον κύριο Λεπίδα. Διαφημίσεις 2 λεπτών. Έχουμε υποστεί. Λοιπόν, για δείξτε, κύριε Καλογερνέ, δείξτε full frame, παρακαλώ πολύ. Στην Ευρώπη. Δείξτε full frame την εικόνα που είναι από κάμερα ασφαλείας, το τι έγινε το πρωί στην Πατησίων. Για δείξτε το σε όλη την οθόνη. Για δείξτε το, αφήστε το να παίξει. Λοιπόν, εδώ τους βλέπουμε κανονικά. Η έφορος. Εντάξει, αλλά είναι έφωτος από ένα γνωστό μέσα ορμητήριο. Από το πανεπιστήμιο. Μέσα από την ΑΣΟΕ, έτσι. Είναι μέσα από την ΑΣΟΕ. Λοιπόν. Μπαίνουν στην ΑΣΟΕ και θεωρούν ότι αυτό είναι το άσυλο. Δηλαδή, θεωρούν αυτοί τώρα ότι κάνουν επανάσταση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή σπάζοντας βιτρίνες ανθρώπων, ας πούμε, που περιμένουν τον πελάτη για να πάρουν μία ανάσα. Δυστυχώς, περιμένουν αυτά τα παιδιά με το μυαλό που κουβαλάνε ότι κάνουν καμιά επαναστατική πράξη, ας πούμε. Αυτό το εννοούν. Όλα τα παιδιά ασφαλώς δεν είναι το ίδιο, αλλά να παίρνουν τώρα βαριά. Είναι καθαρά προβοκάτορες για μένα. Για να δούμε την κυρία Σπανού. Για να δούμε την κυρία Σπανού. Τι λέτε, κυρία Σπανού, λοιπόν, κάποιοι από αυτούς δηλαδή είναι προβοκάτορες. Ναι, το πιστεύω. Με τι στόχο. Εντάξει, δημιουργούν καταστάσεις, μην κοιτάτε, όλα αυτά όταν γίνονται. Ναι, ναι.
δημιουργούν τα πιο και προκαλούν τα πιο αρνητικά αντανακλαστικά στον κόσμο. Και εντάξει, στοχεύουνε, να το καταλάβουμε, ναι, στοχεύουνε. Δηλαδή, και ένα κομμάτι, δεν λέω ότι είναι όλοι έτσι, κάποιοι από αυτούς όμως, ένα κομμάτι από αυτούς έχουν και τέτοιες στοχεύσεις. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Δηλαδή τους βάζουν κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι, ας πούμε. Έτσι πιστεύω εγώ. Κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι, και πού αποσκοπούν οι σκοτεινοί κύκλοι. Γιατί δημιουργεί αρνητικά και διασύρει κάθε μορφή λαϊκής αντίστασης. Θα σας πω τώρα, αναφέρθηκε ο κύριος Κίρτσος. Τι σχέση έχει με τη λαϊκή, με τη λαϊκή αντίσταση? Δεν έχει. Πιστεύετε εσείς ότι δεν καταδικάζει το σύνολο του ελληνικού λαού τέτοιες πράξεις? Μα δεν είπα εγώ. Είτε είσαι αριστερός, είτε δεξιός, είτε κεντρός. Θα με αφήσετε όμως να λέω. Σας αφήνω να καταλαβαίνουμε και τι συζητάμε. Δεν είπα ότι έχει. Ναι. Λέω ότι είναι ορισμένα πράγματα τόσο προφανή που δεν νομίζω να γίνονται. Να γίνονται χωρίς να έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Σχέδιο δηλαδή. Βεβαίως. Έχουν σχέδιο. Και θα σας πω, και γιατί είπε ο κύριος Κίρτσος ότι συλλογικότητες. Γιατί είναι συλλογικότητες? Εγώ μια ζωή, σε όλη μου τη ζωή, υπερασπιζόμουν τις συλλογικότητες. Αλλά η συλλογικότητα είναι συγκεκριμένο σώμα με συγκεκριμένες διαδικασίες. Όταν βγαίνουν κάποιοι και σπάνε στο δρόμο, γιατί είναι συλλογικότητα? Του οποίου δεν γνωρίζει κανείς. Εγώ φως. Γι' αυτό λέω. Στο φως λέει δρούν οι συλλογικότητες, λέει ο κύριο Τριγάζης. Πολύ εύστοχο. Να τα πει στον κύριο Τόσκα, ο κύριο Τριγάζης. Σας λέω ότι αυτό είναι υπέρ των συλλογικότητων. Με συγκεκριμένη διαδικασία. Λοιπόν, αυτά όλα δεν αποτελούν συλλογικότητα. Κάποια παιδιά μπορεί να είναι. Εντάξει, τι είναι, τα άλλα. Είπατε ένα ποσοστό. Κάποια άλλη όμως. Τι νομίζετε ότι πιστεύουν ότι κάνουν? Ότι επαναστατούν, ας πούμε, ότι χτυπάνε το σύστημα, το άδικο, αυτό νομίζω. Κάποιοι άλλοι όμως ξέρουν πολύ καλά ότι με αυτές τις ενέργειες οδηγούν σε τελείως αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή και ο μέσος άνθρωπος να λέει να μην υπάρχει καμία αντίσταση. Και θέλω να πω τώρα σε αυτό σε σχέση με. Δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό που λέτε. Εγώ έτσι ότι ο μέσος άνθρωπος, επειδή βλέπει αυτά τα πράγματα, λέει δεν πρέπει να υπάρχει καμία αντίσταση. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Δημιουργεί αρνητικά και συντηρητικά αντανακλαστικά. Κατά τη γνώμη σας, δεν συμφωνώ καθόλου. Ναι, εγώ την δική μου γνώμη λέω. Υπάρχει. Αλλά για να τελειώσω, γιατί μου έχετε δώσει το λόγο, έτσι. Έχετε δίκιο. Επειδή όμως ελέγχθη σε σχέση με το αν προστατεύει, γιατί παρακολουθήσαμε όλη τη διένεξη του κυρίου Τόσκα με τους αστυνομικούς, όντως έγινε, γιατί έγινε δημόσια με δηλώσεις κτλ. Λοιπόν, και αν μπορούν να προστατεύσει όχι, θεωρώ ότι η αστυνομία και η πολιτική ηγεσία, η αστυνομία παίρνει εντολές, η πολιτική ηγεσία και αυτής της κυβέρνησης και προηγουμένων κυβερνήσεων, όταν θέλουν να προστατεύσουν κάτι, μια χαρά το προστατεύουν. Και θα σας πω, ξέρετε τι γίνεται με τους πληστηριασμούς και με τα συμβολιογραφικά γραφεία? Στρατιές από αστυνομικούς μπροστά. Στρατιές. Και επειδή τα συμβολιογραφικά γραφεία είναι πολλά, είναι σε όλη την Αθήνα, θα γίνουν πάρα πολλοί πληστηριασμοί. 6.000 λέει πρέπει να γίνουν μέχρι το Σεπτέμβρη και άλλες 7.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι παντού. Γίνεται, βλέπεις, πάρα πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι της αστυνομικής δύναμης να είναι εκεί. Γιατί? Για να εμποδίσει τους διαμαρτυρόμενους, τους διαδηλωτές, να ανεβούν πάνω να κάνουν μια παρέμβαση. Δεν πιστεύει κανείς ότι θα γίνει οποιαδήποτε επίθεση. Κανείς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε. Για να κάνουμε διάλογο. Για να κάνουμε διάλογο. Την άλλη φορά στο υποθηκό φυλακείο, θυμόσαστε τι έγινε. Με τα χημικά και αυτά και με τους καθαριστήρες. Όχι, ρίχναν και άλλοι καθαριστήρες. Με καθαριστήρες. Ποιος εγγυάται ότι αν ανεβούν απάνω η λαϊκή ενότητα μπει μέσα σε ένα γραφείο συμβολιογράφου, δεν θα τα κάνει ρημαδιό? Ποιος το εγγυάται αυτό? Το εγγυόμαστε εμείς. Το εγγυόσαστε. Το είπαμε όταν και τώρα και προχθές, είπαμε εμείς θα κάνουμε μια παρέμβαση. Εμείς είμαστε, μας βλέπετε, εμείς. Τότε γιατί δεν έγινε χαμός την άλλη φορά στο υποθετικό φυλακείο? Στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί έγινε με χημικά, πέσαν, σήκωσαν και παιδιά, πάλι νεαροί πάλι σήκωσανε και ρίχνανε τους πυροσβεστήρες και μετά άρχισε η αστυνομία να ρίχνει τα χημικά. Και εμείς και πάλι η αστυνομία έριξε τα χημικά μετά μέσα στο χώρο των δικαστηρίων. Και τα παιδιά ρίχνανε με τους πυροσβεστήρες μέσα στο χώρο πάλι επίσης. Ξέρετε τι σημαίνει χημικά σε κλειστό χώρο? Το ίδιο έγινε και προχθές στην Τρίπολη. Γιατί κλείσανε μπροστά από το πνευματικό κέντρο και ρίξαν τα χημικά μπροστά. Δηλαδή όταν ο αστυνομικός τρώει στο πρόσωπο τον πυροσβεστήρα αυτό που του ρίχνει, δεν θα αντιδράσει, θα καθίσει να τρώει κλωτσές και μπουνιές, ας πούμε? Με συγχωρείτε, δηλαδή. Ο αστυνομικός έχει πάρει εντολές και λέει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι έχει πάρει εντολές για να τρώει ξύλο από αυτόν που του ρίχνει? Έχει πάρει εντολές να μην αφήσει να ανεβεί επάνω και λέει θα κάνουμε διαμαρτυρία. Εμείς είμαστε. Τρεις άνθρωποι, πέντε άνθρωποι. Αλλά έχουν πάρει κατά εντολές. Κατά τη γνώμη μας, δηλαδή, εκεί που γίνονται πληστηριασμοί δεν πρέπει να υπάρχει αστυνομική φρούρηση. Ναι, δεν πρέπει. Γιατί να υπάρχει? Ποιος κινδυνεύει?
Γνωστοί άνθρωποι είμαστε. Μάλιστα, θα επιτεθούμε σε κάποιον. Αντιθέτως, ξέρετε τι γίνεται. Και εξαντλείται, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός από αστυνομικούς και εμποδίζουν τη λειτουργία στις ίδιες πολυκατοικίες. Επειδή οι πολυκατοικίες είναι μεγάλες και έχουν επιχειρήσεις, έχουν γραφεία κτλ., κλείνουν την πόρτα και δεν μπορεί κανείς ούτε να μπει ούτε να βγει. Προχθές, ακόμα και παιδιά που κάνανε delivery δεν μπορούσαν να ανεβούν επάνω και εμποδίζουν και τους καταστηματάρχες που έχουν καταστήματα κάτω. Οι οποίοι αναγκάζονται και κλείνουν τα καταστήματά τους. Δηλαδή δεν λειτουργούν ούτε εκείνοι. Για ποιο λόγο? Ευχαριστώ πολύ. Καθόλου σας ευχαριστώ, δύσκολο. Κυρία Σπανού. Τρεις ή πέντε άνθρωποι να κάνουν μια παρέμβαση και από εκεί πέρα να ανακοινώσουν το τι γίνεται. Μπορεί κάποιοι από αυτούς τους πλησιριασμούς να μην γίνουν. Κάποιοι να σταματήσουν. Δεν το κάνουν αυτό όμως. Έχουν δώσει εντολή, διότι αυτό είναι στη συμφωνία που έχει γίνει με τους δανειστές και είδαμε τώρα ότι γι' αυτό καθυστέρησε η καταβολή της. Το σημαντικότερο, δεν μας το λέτε το σημαντικότερο όμως. Τη συμφωνία απαράδεκτη έγινε με τους δανειστές, με την Τρόικα. Βεβαίως, το ξέρετε ότι όλα τα λεφτά πάνε στους τραπεζίτες και στις τράπεζες. Και το 25% που έπρεπε να πηγαίνει στο ελληνικό δημόσιο δισεκατομμύρια, που πήγαινε από ένα πληστηριασμό, το 25% από τον πληστηριασμό στο δημόσιο για χρέη στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Πάπαλα και πάνε όλα τα λεφτά στις τράπεζες. Ναι, μα δεν μπορούσα. Αυτό δεν το έχετε σηκώσει το θέμα. Εντάξει, αυτό το θέμα έπρεπε να το έχετε κάνει σημαία. Όχι, το εφόσον μάχεστε και καλά κάνετε για τους πληστηριασμούς, έπρεπε να το έχετε κάνει σημαία. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι πραξικόπημα αυτό. Ξέρετε τι γίνεται. Όλα αυτά, σας το έχω πει και άλλη φορά. Επειδή η τράπεζα επισπεύδει, η τράπεζα καθορίζει την πρώτη τιμή και η τράπεζα χτυπάει, τα περισσότερα ακίνητα από αυτά η τράπεζα τα παίρνει. Ναι, σας λέω λοιπόν ότι το δημόσιο χάνει δισεκατομμύρια, διότι πλέον με αυτό που απέτησε η Τρόικα και έγινε νομοθέτηση, όλα τα λεφτά πάνε στις τράπεζες από τους πληστηριασμούς. Δεν πάει τίποτα στο δημόσιο. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν άκουσα να το λέτε όμως αυτό. Όχι, το έχουμε ξαναπεί. Το έχουμε ξαναπεί. Το είπατε υποτονικά. Το έχουμε ξαναπεί. Το είπατε υποτονικά. Ο στόχος είναι να τα πάρουν όλα οι τράπεζες. Μα τα παίρνουν, σας λέω, όλες οι τράπεζες. Μα γι' αυτό είναι. Όλα οι τράπεζες τα παίρνουν πλέον. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι. Και δεν άκουσα και κανένα κόμμα να μιλάει τίποτα από την αντιπολίτευση γι' αυτό. Λες και όλοι είναι σε απόλυτη σύμπλεση με την Τρόικα υπέρ των ταμείων των τραπεζών. Τα κόμματα που έχουν ψηφίσει μνημόνιο ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο. Γι' αυτό δεν βλέπουμε αντιδράσεις και όταν μάλιστα είχε γίνει η ρύθμιση για το ιδιώνυμο εναντίον αυτών που διαμαρτύρονται, είχαν ψηφίσει, δεν είχαν, δεν είχαν καταψηφίσει. Ναι. Έτσι, είχαν ψηφίσει παρόν και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό. Ολοκληρώστε, γιατί έχετε μονοπολίσει τώρα. Μιλάτε. Ότι φαίνεται και η επιλογή που κάνει η κυβέρνηση. Έχει συμφωνήσει στα πάντα. Η δε αυξήσεις, οτιδήποτε που λέει ότι εμείς παίρνουμε και περισσότεροι συγκεντρώνουν, αυξάνονται τα έσοδα, είναι από κατασχέσεις που γίνονται σε λογαριασμούς. Κύριε Μαριά, τι θέλετε να πείτε? Ένα από δευτερόλεπτο μόνο, ότι το θέμα αυτό το έχουμε θέσει και στην Ευρωβουλή για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή των εσόδων κτλ. Των εισπράξεων. Και δεύτερο, το σκανδαλώδες που έρχεται είναι ότι απαιτούν πλέον οι τράπεζες, επειδή θα πάρουν πολλά ακίνητα, να μην πληρώνουν ένφια. Αυτό είναι το δεύτερο σκάνδαλο που έρχεται. Πράγμα το οποίο δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό σε καμία περίπτωση. Γιατί πιέζουν, αφού θα παζέψουν όλα τώρα τα διαμερίσματα, σου λένε να απαλλαγούν και από τον ένφια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε, να γδάρουν το βόδι δύο φορές δηλαδή. Δεν πρέπει να πάρουν όλη την ακίνητη περιουσία. Κύριε Λεπίδα, γιατί εκεί πάει, να πάρουν όλη την ακίνητη περιουσία. Κύριε Λεπίδα, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Εντοπίστηκε από την κυρία Σπανού ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να μείνουμε σε αυτό για να το συνδέσουμε και με τα γεγονότα. Έχουμε δηλαδή εδώ μια επιλεκτική, αν το θέλετε, λειτουργία της αστυνομίας, η οποία για μένα δείχνει ότι ο κύριος Τόσκας κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Εξαιρετικά τη δουλειά του υπηρετώντας μια πολιτική η οποία δεν είναι, είναι ακριβώς στον αντίποδα του εξαιρετικού. Είναι μάλλον πολύ άσχημη, για να μην την πω άθλια. Γιατί το λέω αυτό? Παρατηρείται λοιπόν σε έναν δρόμο της Αθήνας, γνωστό από πολλές φορές που έχουν συμβεί τα ίδια γεγονότα, σπασίματα καταστημάτων, οτιδήποτε, από ομάδες νεαρών που δεν είναι συλλογικότητες. Ας θεωρήσω ατυχή την έκφραση του κυρίου Κίρτσου για συλλογικότητες. Ο Τόσκας είπε ότι μιλάει για συλλογικότητες. Αυτό δείχνει, δεν με ενδιαφέρει η αναπαραγωγή. Εμένα με ενδιαφέρει. Ο Τόσκας τα λέει, σε μένα τα χρεώνεται. Μια υπολανθάνουσα θέληση ενοχοποίησης κινημάτων. Και αυτό τουλάχιστον θα έπρεπε να αφαιρείται. Γιατί παραπέμπει και στις συλλογικότητες για τους πληστηριασμούς, στις συλλογικότητες για την προάσπιση του βιωτικού επίπεδου του κόσμου και αυτό νομίζω είναι ατυχές του να γίνεται. Ας δούμε όμως την επιτυχία του κυρίου Τόσκα, γιατί εγώ δεν το θεωρώ και τόσο αποτυχία. Απόλυτα επιτυχής η πορεία του κυρίου Τόσκα όταν έχει να αντιμετωπίσει
τους ανθρώπους οι οποίοι σπαράζουν για την απώλεια του σπιτιού τους. Σε συνέργεια με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με τα εφευρήματα, τα νεότευκτα, τα θεσμικά του κυρίου Κοντονή, υπερασπίζονται μια χαρά τις τράπεζες για να αρπάξουν τις λαϊκές κατοικίες αλλά και τις κατοικίες όλου του κόσμου. Εκεί η αστυνομία λειτουργεί άρτια. Δεν έχει κανείς τη δυνατότητα να περάσει μέσα. Ποιον υπερασπίζονται εκεί? Μήπως υπερασπίζονται ακριβώς τις τράπεζες? Ποιον υπερασπίζονται τώρα στην Ερμού και παντού αλλού? Υπερασπίζονται τον βιοτέχνη, τον μικρέμπορο, τον άνθρωπο που προσπαθεί να κερδίσει τη ζωή του. Τον υπερασπίζονται εκεί? Όχι. Γιατί λοιπόν έχουμε αυτή την επιλεκτική συμπεριφορά των δυνάμεων καταστολής? Ο κύριος Τόσκας δεν είναι αποτυχημένος, είναι πετυχημένος στο έργο που τον έβαλαν και γι' αυτό αποτυχημένος σε αυτά που περιμένει ο λαός. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και θεωρώ ότι μόνον έτσι μπορούμε να δούμε τη λειτουργία της αστυνομίας και το αν φταίει η αστυνομία, αν φταίει η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας, το τι ακριβώς επιδιώκουν μέσα από την πολιτική λειτουργία, για να δούμε επιτέλους και τι είναι και αυτά τα νεαρά παιδιά τα οποία πετάγονται, λέει, από τα πανεπιστήμια. Τι πιστεύετε εσείς, κύριε Λεπίδα? Κοιτάξτε, τι είναι αυτά τα νεαρά παιδιά? Εγώ δεν, για νεαρά παιδιά, τι είναι εγώ δεν είμαι κοινωνιολογικός αναλυτής. Θα πω ότι σε κάθε κοινωνία υπάρχουν οι ασταθείς παράγοντες και οι αναρχικές, αν το θέλετε, εκδηλώσεις. Εμένα όμως εδώ δεν μου μοιάζει για αναρχική εκδήλωση. Κάθε φορά που έχουμε πρόβλημα να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων. Δηλαδή, θα σας πω, ποιο πρόβλημα. Τα προβλήματα, τα προβλήματα τα οποία καίνε και τα οποία αμέσως με τέτοια επεισόδια φεύγει το ενδιαφέρον της κοινής. Μα τα προβλήματα δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Θα σας πω, τα μεγάλα προβλήματα όμως δεν είναι το πρόβλημα που θέτει ο νεαρός πετάγοντας τη βόμβα ή πετάγοντας βόμβα, δεν πετάει πέτρες και οτιδήποτε στα τζάμια, μαγαζιά. Τζάμια, ναι. Και στρεφόμαστε όλοι εκεί και λειτουργεί το αντανακλαστικό του συντηρητισμού στην ελληνική κοινωνία. Για να μην σκεφτόμαστε αμέσως τι δηλαδή. Έχουμε τις Μακεδονίες, έχουμε τα Ήμια, έχουμε την Κύπρο, έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος χάνει το προϊόν του μόχθου του, έχουμε τα πάντα και χάνεται αυτό. Μάλιστα. Και συντηρητικοποιείται μια ολόκληρη κοινωνία και πάμε όλοι μαζί να στηρίξουμε πλέον την κεντρική εξουσία, η οποία βάλεται από τις συλλογικότητες. Και στο επίπεδο του συμβολισμού της γλώσσας γίνεται το μεγαλύτερο κακό. Γιατί στον κόσμο περνάει ότι οι συλλογικότητες κάνουν κακό. Αυτό έτσι ενοχοποιεί τις συλλογικότητες που παλεύουν πραγματικά για τον κόσμο. Εδώ λοιπόν ας έρθει η κυβέρνηση και ας μας αποδείξει ότι αυτούς που λένε μπαχαλάκηδες, τα παιδιά που ίσως δεν έχουν τι άλλο να κάνουν και που ίσως κατά άλλους πίσω από αυτούς βρίσκονται και δυνάμεις. Σκοτεινές δυνάμεις, κρατικές, δηλαδή. κρατικές ή παρακρατικές, ας μας αποδείξει ότι εκεί βάζει τον πύχη. Δηλαδή, κρατικές δυνάμεις δουλεύουν κατά της ηρεμίας, της νομιμότητας κτλ. Κοιτάξτε, μιλάμε στην Ελλάδα. Όχι, μιλάμε. Δεν μας φαίνεται Ελλάδα περίεργο μιλάμε το γεγονός ότι οι δυνάμεις που έχουν τη τάξεω είναι και δυνάμεις αταξίας πολλές φορές? Αυτό δεν είναι παράξενο, γιατί όπως βλέπουν όψιμα σήμερα οι παλιοί αριστεροί να φεύγουν, λέει, από τα πανεπιστήμια αυτοί που κάνουν το κακό, δεν βλέπουν πουθενά να φεύγουν δίπλα από την αστυνομία. Δεν βλέπουν πουθενά φωτογραφίες να είναι δίπλα με τις αστυνομικές δυνάμεις αυτοί που έχουν γεμάτες στα τσαντάκια τις πέτρες. Κύριε Λεπίδα, επειδή ασφαλώς αυτή η κατάσταση δεν είναι καλή για την κυβέρνηση. Η εικόνα δηλαδή που δημιουργείται δεν είναι καλή για την κυβέρνηση. Εννοείται ότι υπάρχουν παρακρατικοί μηχανισμοί που βάζουν αυτούς να κάνουν αυτά που κάνουν για να πληγεί η εικόνα της κυβέρνησης. Κούστε, αυτό λέτε ή λέτε κάτι άλλο? Ο εσωτερικός ή ο εξωτερικός πόλεμος πάντα πλήττει σε βαθμίδα την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Επειδή όμως συντηρητικοποιεί την κοινωνία και συντηρητικοποιούμενη η κοινωνία πλαισιώνει την κεντρική κυβέρνηση πάντα, και γι' αυτό το αποτέλεσμα πάντα τέτοιων κυβερνητικών μεθοδεύσεων ενισχύει την κεντρική εξουσία. Ευχαριστώ δεν πολύ. Την αποδυναμώνει. Κύριε Γιάννη Καρακώστα, να είστε καλά για το mail που στείλατε. Σας εύχομαι να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Και λέτε ότι αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη το καλοκαίρι με τις φωτιές κατηγορούσε τους πυροσβέστες ως ανεκπαίδευτους και κομματικά φερέφωνα, τώρα κατηγορεί τους αστυνομικούς ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Οι επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος δεν πιστώνονται στον κύριο Τόσκα, αλλά στα στελέχη των σωμάτων. Ο κύριος Τόσκας δεν έχει σχέση με τα σώματα ασφαλείας, συνταξιούχος στρατιωτικός είναι, και είναι κρίμα ένας υπουργός να χαλάει την εικόνα της κυβέρνησης. Κύριε Χατζησοκάτη, θέλετε να πείτε κάτι σύντομα, γιατί θέλω να περάσω σε άλλο θέμα. Ναι, στο αυτό το θέμα θέλω να πω. Παρακαλώ. Το δικαίωμα που έχει ο πολίτης, οι πολίτες γενικότερα, να ζουν στην πόλη τους,
και οι μεγάλες πόλεις είναι και αυτές πόλεις, δεν είναι δυνατόν να μην το θεωρούμε ως πολύ σημαντικό. Κάθε Παρασκευή βράδυ, κάθε Παρασκευή βράδυ, ναι, ναι, και Σάββατο βράδυ, ναι, υπάρχουν πλευρές της ίδιας της πόλης, το κέντρο της πόλης, που δεν περνιόνται. Η Πατησίων δεν περνιέται. Έριξη του Πολυτεχνείου, λέτε. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί στο όνομα της οποιασδήποτε αίσθησης και ανάλυσης των πραγμάτων. Τα παιδιά, τα οποία ας πούμε δεν έχουν προβλήματα κτλ. Αυτή η λογική, τα παιδιά, ναι, δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση, αφήνει τη δυνατότητα να μην παρέμβει, να μην υπάρχει μια οργανωμένη παρέμβαση με συνένεση ολόκληρη, κύριε, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Ναι, πάει Τριγάζη, να πει τα παιδιά αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Χατζοκατή. Παρακαλώ, κύριε Τριγάζη. Νομίζω ακούμε εδώ ένα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ένα επειδή... συντηρητικό παραλήρημα. Συντηρητικό παραλήρημα. Συντηρητικό παραλήρημα, λέει. Γιατί βγάλαμε. Εδώ ξέρετε το θέμα της ασφάλειας, κύριε Λιάτσο, ότι και διεθνώς έχει γίνει, το κάνουν όσοι θέλουν να κάνουν πολέμους. Και ο κύριος Τόσκας, για να του αναγνωρίσω τη σοφία του, είπε σήμερα σε ένα ραδιόφωνο. Τον λέτε σοφό. Σοφός, ναι. Σοφό τον λέτε. Ο οποίος, εγώ θα σας ρωτώ, πείτε όμως τι θέλετε να πείτε. Ο οποίος είπε το εξής και έχει δίκιο ο κύριος Τόσκας. Δεν θα ακολουθήσω μία ακροδεξιά συνταγή αστυνόμευσης. Και έχει δίκιο ο κύριος Τόσκας, διότι όπως ξέρουν πολλοί εδώ δημοκρατικά εμφορούμενοι συνομιλητές, ότι υπάρχει διεθνώς και στην Ευρώπη το δίλημα ασφάλεια εναντίον δημοκρατίας ή ασφάλεια με δημοκρατία. Ναι. Ο κύριος Τόσκας και η σημερινή κυβέρνηση θέλει ασφάλεια με δημοκρατία. Ναι. Δημοκρατία, όχι ασφάλεια. Είναι το δικαίωμα να ζω ως πολίτης και να μπορώ να περπατάω. Δεν θα βάλουμε την πόλη μου. Δεν θα κάνουμε αστυνόμευση. Α, καθόλου, εντάξει, αφήστε. Αστυνόμευση. Ακροδεξιά σκοπή. Ακροδεξιά σκοπή. Αστυνόμευση. Είναι αυτά που λέτε, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ή ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε, ούτε καν Σιριζέος, σήμερα να πάει να μιλήσει μέσα από επιστήμιο. Πώς δεν μπορεί. Σοβαρά μπορεί. Πήγα πήγαινε. Για πήγαινε. Για προσπάθησα να πάμε. Εγώ έχω πάει πολλές φορές. Καλά, καλά. Λοιπόν, το τελευταίο καιρό έχω κάνει πολλές ομιλίες. Πότε, το 12, τώρα. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την περασμένη εβδομάδα. Ξαπήγαινε. Την περασμένη εβδομάδα και σε προσκαλώ τη Δευτέρα. Έχω πάλι ομιλία να έρθεις. Πού? Στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, που μιλάω για τον Νικηφορίδη. Περίμενα να δεις αν είναι ελεύθερο. Αν είναι ελεύθερο. Για τον Νικηφορίδη, διότι δεν ξέρεις εσύ, το έχεις ξεχάσει. Φαίνεται ότι ο Νικηφορίδης άστερε, γιατί στενάζει όλος ο κόσμος και μου λες τώρα... Ξέρεις για τον Νικηφορίδη ποιος ήταν σε αυτό. Σε μένα το λες αυτό. Το ξέρεις ποιος ήταν. Άστερε, Παγιώτη. Παρακαλώ, ένας. Παρακαλώ, μην χαλάσουμε. Μια χαρά πάει η εκπομπή. Ο Νικηφορίδης μου δίνεται ευκαιρία να το πω. Δευτέρα υπάρχει και εκδήλωση. Σημαντική εκδήλωση, θα έλεγα εγώ. Σημαντική εκδήλωση, ναι. Και ο Νικηφορίδης είναι ο πρώτος και ίσως ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που παραπέφθηκε σε δίκη από έκτακτο στρατοδικείο και εκτελέστηκε διότι μάζευε υπογραφές για την κατάρριση των πυρηνικών. Αυτά έχει κάνει τα εγκλήματα το ελληνικό κατεστημένο. Τι σχέση, το οποίο παραδόγεις. Ρε Παναγιώτη, τι σχέση έχει ο αείμνηστος Νικηφορίδης με όλη αυτή την υπόθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στα κέντρα των παλιών μας. Θέλω δεν να έχει καμία σχέση. Κοίταξε. Είναι καπήλωση. Παρακαλώ, κύριε, ηρεμήστε. Και τον Νικηφορίδη στο όνομα της μεταφυλιακής τάξης. Κύριε Τριγάζη, τον οδήγησαν σε δίκη. Ακούστε με, κύριε Τριγάζη, εδώ. Τι σχέση έχει αυτό. Κύριε Τριγάζη, εάν δεν ξέρεις για το παρελθόν, άλλο για το σύμπαν. Παραθώνεις πορείες, δεν ξέρεις ότι σε απαγορεύω. Παρακαλώ, δημιουργούμε θόρυβο και δεν καταλαβαίνει, κύριε. Κύριε Χατζησοκράτη, δεν πειράζει καθόλου. Παρακαλώ, δημιουργούμε θόρυβο και δεν ακούμε και ταλαιπωρούμε. Κύριε Τριγάζη, στη Δευτέρα στο παρελθόν. Κύριε Τριγάζη, για τον Νικηφορίδη. Α, μην κολλήσουμε τώρα στον Νικηφορίδη. Εντάξει, την κάναμε. Ακούστε, κύριε Τριγάζη, αν θέλετε να απαντήσετε, εάν σα δινόταν ευκαιρία να είχαμε τον κύριο Τόσκα τώρα σε ένα παράθυρο, τι θα ήθελατε να του πείτε κάτι του κύριου Τόσκα? Έχω πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπου του ΣΥΡΙΖΑ
που μου λένε διάφορα για τον κύριο Τόσκα και δεν θέλω να τα διαβάσω. Εγώ θα ήθελα να του πω να παραιτηθεί. Θέλετε να του πείτε, θέλετε να, θα του λέγατε κάτι. Ότι είναι σοφός θα του λέει. Εγώ θα του παρακαλώ. Εγώ είπα μία άποψη που είπε. Καλά κύριε. Γκουρού. Είναι ο γκουρού της νέας εξουσίας. Η θέση που είπε, είπα εγώ ότι ήταν σοφή. Μάλιστα. Ότι λοιπόν, δεν θα ακολουθήσουμε. Πάμε παρακάτω. Ακροδεξιά έμπνευση σε αστυνόμευση. Δεν θα ακολουθήσουμε ακροδεξιά έμπνευση. Γιατί δεν θα καταλύσουμε τη δημοκρατία. Και αφήστε τους καταστηματάρχες να πληρώνουν τα τζάμια τα σπασμένα και τις βιτρίνες. Αφήστε τον Κοσμάκη αυτό να πηγαίνει να πληρώνει τα τζάμια, κύριε Τριγάζη, και τις βιτρίνες και να κλείνουν τα μαγαζιά. Σας αρέσουν που κλείνουν τα μαγαζιά, σας αρέσουν που χάνονται θέσεις εργασίας. Καθόλου. Αλλά με ενοχλεί περισσότερο η λαϊλασία που έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Είναι ο Βάρτης ακόμα και το μετρό. Είναι ασφάλεια των ανθρώπων. Ποια είναι ο Βάρτης, μου λέτε τώρα εσείς. Σπάνε τις τζαμαρίες, ο άλλος δεν έχει να ανοίξει το μαγαζί του. Αν δεν έχει να ανοίξει το μαγαζί του, ποια είναι ο Βάρτης, μου λέτε. Κύριε Διαμαντόπουλε, είναι ο Βάρτης, δεν είναι θέμα. Είναι θέμα εδώ. Με συγχωρείτε, δηλαδή. Εδώ και για το μετρό βγήκανε μίζες τώρα. Για να μην τρελαθούμε. Δείξτε το παρασκήνιο. Πάμε να δούμε το παρασκήνιο. Δείξτε το πρωτοσέλιδο του παρασκηνίου, που έχει πρώτο θέμα τον Γκάλοπ. Τον Γκάλοπ το χαρακτηρίζει Γκάλοπ σοκ το παρασκήνιο. Αλλάζει, λέει, τους πολιτικούς συσχετισμούς. Και δείξτε αν έχετε και την κάρτα με την πρόθεση ψήφου. Να δούμε την κάρτα. Μπορούμε να τη δούμε την κάρτα. Υπάρχει ή να το διαβάσουμε από εδώ. Να το. Λοιπόν, είναι η πανελλαδική δημοσκόπηση της opinion pool για το παρασκήνιο. Αν γίνονταν αυτή την Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζατε? ΣΥΡΙΖΑ 13,39, Νέα Δημοκρατία 20,25, Κίνημα Αλλαγής 4,76, Χρυσή Αυγή 3,67, ΚΚΕ 3,71, Ανεξάρτητοι Έλληνες 0,64, Ένωση Κεντρώων 1,53, Λαϊκή Ενότητα 1,34, Λευκό, από εδώ και πέρα προσέξτε φίλες και φίλοι. Μην την πάρετε την κάρτα, αφήστε την εκεί κολλημένη, κύριε Καλοκαιρινέ. Λευκό 3,03. Άκυρο 1,89. Θα πήχα, δεν θα ψήφιζα, 12,89. Δεν έχω αποφασίσει, 25,47. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, 4,36. Άλλο 3,6. Λοιπόν, πρόχειρα, κύριε Μαριάννη, νόμιζα θα με βοηθούσατε σήμερα. Λοιπόν, 3,3, προσέξτε, 3,3 λευκό. Ο άλλος δρόμος και 1,89 άκυρο. Α, μιλήσουμε πάλι. Και 1,89 άκυρο και 12,89 θα απήχα και 25,47 δεν έχω αποφασίσει, 4,36 δεν ξέρω, δεν απαντώ και 3,06 άλλο. Λοιπόν, αυτά μας κάνουν... Εντάξει, αυτό λοιπόν μας κάνει το συγκλονιστικό ποσοστό. 50... Τι να σας πω, 28 και 13. Πόσο κάνει 28 και 13? 41. Είμαστε κοντά, κύριε, έχετε δίκιο, κύριε Λεπίδα. Κοντά στο 50%, φίλες και φίλοι. Και σε μια κουβέντα που κάναμε την περασμένη εβδομάδα, ο κύριος Γεράκης, με τον κύριο Γεράκη εδώ τον εκλογολόγο, αφήστε την κάρτα, τον δημοσκόπο, τον κύριο Γεράκη, κάποιοι από τους καλεσμένους μου λέγανε ότι αυτοί που δεν θα πάνε να ψηφίσουν θα είναι περισσότεροι από αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν. Κύριε Μαριά. Λοιπόν, να πω το εξής. Τρεις παρατηρήσεις, οι οποίες είναι εμφανείς, αλλά και η δικιά μας ενημέρωση είναι περίπου αυτή. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που είναι αναποφάσιστοι. Διότι βλέπουν αυτή τη στιγμή να εξελίσσονται τα πολιτικά γεγονότα, δεν βλέπουν μία, αν θέλετε, εναλλακτική λύση ιδιαίτερα πιστική και ως εκ τούτου παραμένουν αναποφάσιστοι. Δεύτερον, υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν θέλει να πάει να ψηφίσει, ουσιαστικά αποσύρεται με μία έννοια από όλο αυτό το εκλογικό παίγνιο, γιατί θεωρεί ότι είναι λίγο στημένο έτσι όπως διαμορφώνεται και δεν θεωρεί ο ίδιος ότι μπορεί να, λανθασμένα κάτι να απόψη μας, αλλά πάση περιπτώσει σεβαστό, ότι δεν θεωρεί ότι μπορεί να ανατρέψει ένα συσχετισμό δύναμης. Είχαμε κάνει μια κουβέντα πολύ παλιά ότι υπάρχει πλέον ένας τεράστιος αριθμός που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό που δεν εκφράζεται από τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις. Και εδώ είναι η προσπάθεια και η δική μας, ως Ελλάδα ο άλλος δρόμος, να πείσουμε με τις απόψεις μας και να εξηγήσουμε σε αυτόν τον κόσμο στο βαθμό, και εδώ θα βάλω δύο θέματα, Εμίλια, και θα τελειώσω. Ναι, ναι. Πρώτον, που θα μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε και εμείς συμμετοχή στις πολιτικές εκπομπές οι οποίες γίνονται. Ο Γιώργος ο Κίτσος ίσως να ήταν παρόν,
στη συζήτηση που έγινε για τις ευρωεκλογές στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής, εγώ το κατήγγυλα ότι υπάρχει μία φήμωση της δικιάς μας παράταξης, του Ελλάδα ο άλλος δρόμος, από την πλειοψηφία των μέσων, ιδιωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέω πλειοψηφία, και εξαιρώ ρητά και κατηγορηματικά το Κόντρα, το ΑΡΤ και το Blue Sky, και οφείλω να τα πω. Από εκεί και πέρα και από την κρατική ΕΡΤ, και να εξηγήσω τι γίνεται. Στην Ευρωβουλή υπάρχει ένα στούντιο. Στη δημόσια τηλεόραση δεν πάτε? Θα σας πω. Πηγαίνουμε ελάχιστα σε σχέση με το τι εκπροσωπούμε ως Ευρωπαίοι αντιφεντεραλιστές. Η ΕΡΤ έρχεται κάθε μήνα και χρησιμοποιεί τα στούντιο της Ευρωβουλής. Δεν είναι δικά της. Τα χρησιμοποιεί. Από την ώρα που χρησιμοποιεί τα στούντιο της Ευρωβουλής. Είναι και δικά της, να το πούμε έτσι. Δεν είναι δικά της. Όπως είναι όλων των δημοσίων τηλεοράσεων. Το Ευρωκοινοβούλιο σε ποιον ανήκει δηλαδή? Ανήκει στους Ευρωπαίους πολίτες. Ανήκει στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι, και οφείλει αυτός που τα χρησιμοποιεί, τσάμπα, και τους υπαλλήλους τσάμπα, να τηρήσει, πρόσεξε Εμίλιε, να τηρήσει το συσχετισμό δύναμης της Ευρωβουλής. Εμείς έχουμε το 10% στην εκπροσώπηση της Ευρωβουλής. Οι φεντεραλιστές. Αντιφεντεραλιστές. Βεβαίως. 10%. Αντιφεντεραλιστές. 10% έχετε. Βεβαίως. Είμαστε 10%. Τρίτη πολιτική δέμα. Οφείλει λοιπόν, αναλογικά σε όλα αυτά τα χρόνια, να μας έχει δώσει την ανάλογη εκπροσώπηση. Στην Ελλάδα πώς είναι αυτή η δύναμη? Μήπως το βλέπουν έτσι, λέω, μήπως. Άμα το βλέπει έτσι, θα φέρει δικές τις κάμερες, θα βρει δικά της στούντιο και θα γράψει ό,τι θέλει. Και θα κόβει και εισιτήριο για να μπει στο Ευρωκοινοβούλιο. Όταν το χρησιμοποιήσει, με συγχωρείς. Θα σταματήσει αυτή η πλάκα και το έχω βάλει στην Ολομέλεια. Στη δημόσια τηλεόραση δεν σας καλούν εδώ, στην ΕΡΤ, να πάτε. Στην ΕΡΤ μας καλούν ελάχιστα και εις βάρος της εκπροσώπησης που έχουμε στην Ευρωβουλή. Καλούνε άλλες πολιτικές δυνάμεις που είναι πολύ χαμηλότερα στην Ευρωβουλή, είναι πέμπτη δύναμη και την καλούνε 10 φορές περισσότερο. Ποια είναι αυτή? Λοιπόν, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Σε σχέση με εμάς είναι πέμπτη. Και όμως αναλογικά εκπροσωπείται περισσότερο. Λέμε λοιπόν, ναι, και είναι πολύ σημαντικό, αυτό το θέσαμε στην Ολομέλεια. Εμείς θα ζητήσουμε και ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει πλουραλισμός και εμφάνιση. Δεύτερο θέμα. Σε σχέση με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, ναι, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Ναι, ναι. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δημοσκόπηση και αν τίθενται υπόψη οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες εκπροσωπούνται. Διότι εμείς έχουμε ως Ελλάδα ο άλλος δρόμος εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Οφείλει λοιπόν να παρουσιάζει τα αποτελέσματα που έχουμε. Ό,τι έχουμε, μηδέν θέλει να βάλει, θα βάλει. Αυτό που λέει άλλο κόμμα και μια φορά εμφανίζει τη ΛΑΕ. Μια φορά εμφανίζει την Κωνσταντοπούλου. Μια φορά εμφανίζει το ΕΠΑΜ, δεν το εμφανίζει καθόλου. Το Βελόπουλο. Το κύριο Βελόπουλο κλπ. Θα τα σταματήσουν. Εμείς λοιπόν ενημερώνουμε από εδώ ότι θα ζητήσουμε την προστασία των δικαιωμάτων. Καλά κάνετε. Καθώς πάμε, είναι τελευταία χρονιά από τις ευρωεκλογές, αυτό το σοου που γίνεται και από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες αυτά που κάνουν, τα κάνουν ως οικονομική δραστηριότητα, Εμίλια. Ναι, δηλαδή, ναι, κάνουν οι άνθρωποι μια δημοσκόπηση, αλλά εισπράττουν χρήματα. Πρόκειται λοιπόν για οικονομική δραστηριότητα που ελέγχεται. Πρώτον, εάν έχουν συγκροτήσει μονοπόλιο εν Ελλάδη αυτές οι εταιρείες. Δεύτερον, εάν έχουν εναρμονισμένη πρακτική, δηλαδή κάνουν με συγκεκριμένο τρόπο και εμφανίζουν μόνο συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, και όλα αυτά θα ελεγχθούν. Διότι δεν θα ανεχθούμε το παιχνιδάκι αυτό. Θα καταγραφεί αυτή η δύναμη που υπάρχει, η δικιά μας όποια είναι, και θα μας δοθεί το δικαίωμα να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αν μετά από όλα αυτά εμείς πετύχουμε ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαλιά. Επομένως, ναι, για να προσφέρεις... Και... Ναι, γιατί δεν μίλησα καθόλου στα άλλα θέματα. Για μένα αυτό σημαντικό. Πώς δεν μιλήσατε στα άλλα θέματα? Είναι, βέβαια, προφανώς σε σχέση με τους υπόλοιπους, από ό,τι είδατε δεν μιλούσα. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Λοιπόν, ναι. Για μας λοιπόν, Εμίλια, αυτό είναι το καθοριστικό. Και θα επιμείνουμε σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ευρωεκλογές, που υπάρχει αρμοδιότητα, να τηρηθεί ο νόμος. Δεν θα γίνει εδώ Πολωνία και στημένα παιχνιδάκια. Πολωνοποίηση και εσείς. Πολωνοποίηση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Κύριος Κολάνης από Φραγκφούρτη, Γερμανίας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το mail που έστειλε. Να είστε πάντα καλά με υγεία, κύριε Κολάνη, και λέτε ότι σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό και πολιτισμένο κράτος δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο των κουκουλοφόρων εκτός από ένα, την Ελλάδα. Όλοι ξέρουν από πού παρουσιάζονται αυτά τα άτομα και πού πάνε μετά τη δουλειά τους. Εγώ δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Γιατί δεν τους στείλουν καρτέρι τη στιγμή της επιστροφής τους στα πανεπιστήμια? Είναι τόσο δύσκολο, μεγάλη απορία. Ο κύριος Γιώργος από Πατήσια, αφού δίνει συγχαρητήρια και τον ευχαριστώ πάρα πολύ,
Ζητάμε να μας στείλει ο Ερντογάν τα παιδιά μας πίσω, κύριε Λιάτσο, και να μην ξεχνά ότι οι Έλληνες έχουν στείλει ανθρωπιστική βοήθεια και αίμα όταν είχε γίνει σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Το απαιτούμε ως Έλληνες, λέει ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Τριγάζη, έρχομαι σε εσάς. Πώς τα βλέπετε. Περί δημοσκοπήσεων. Και περί δημοσκοπήσεων, και θέλω να μας πείτε και την, επειδή βγήκε η απόφαση του Euro Working Group σήμερα και πάρθηκε η απόφαση, θα πάρουμε την, τα 5,7 δις τη δόση. Έκλεισε η τρίτη αξιολόγηση. Νομίζω αναμενόμενο ήταν αυτό. Αναμενόμενο. Αλλά εκείνο που θα έπρεπε να μας ανησυχήσει και θα περίμενα από τους δύο ευρωβουλευτές να το θέσουν είναι ο εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησε από τον κύριο Τραμπ εναντίον της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Δεν ρωτηθήκαμε, για άλλα θέματα ρωτηθήκαμε. Οπότε τα οικονομικά... Βάλτε το εσείς, κύριε Τριγάζη. Αυτό ξέρετε, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Μπορεί να έχει... Το έχουμε πει σε πριν από... Να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και στην Ευρώπη. Το είπαμε σε εκπομπές που δεν ήσασταν εδώ για εμπορικό πόλεμο πριν από 4 εβδομάδες. Αυτό είναι πάντως σήμερα έγινε επίσημο. Αυτό είναι, ξέρετε ότι εκτός από την κριτική εξ αριστερών στην Ευρώπη που είναι γνωστή και αξιόλογη νομίζω, υπάρχει και η κριτική της ακροδεξιάς και της αμερικάνικης ακροδεξιάς που εκπροσωπεί ο κύριος Τραμπ. Ακούστε τι λέει ο κύριος Νίκος Χαϊδάρης σε εσάς. Κύριε Τριγάζη, καλά τα λέτε, η αριστερά είναι κατά της βίας. Όμως λέει με την πολιτική σας, δεν είστε αριστερά εσείς, είστε συνοδοιπόροι με τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάτε στο φίλο μας τον κύριο Νίκο που λέει στον αυτό το κύριο πράγμα. Κύριο Νίκο, απαντώ ότι εμείς είμαστε και το έχουμε αποδείξει. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τα μέλη. Πολύ στον κύριο Νίκο θέλω να πω το εξής, ότι κάποιος μεγάλος ηγέτης της αριστεράς έλεγε να κάνουμε συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης. Το τι είναι αριστερά σήμερα, το τι ήταν αριστερά επί Χούντας, ήταν να ρίξουμε τη Χούντα και συμμαχούσαμε ακόμα και με την αντιδικτατορική δεξιά τότε. Σήμερα βέβαια τα μνημόνια μας έχουν ανακόψει την πορεία προς την αλλαγή, τη βαθιά και ριζική που θέλουμε για την Ελλάδα, αλλά και γι' αυτό θα σας έλεγα, μιλώντας και για τις δημοσκοπήσεις, ας μιλήσουμε για δημοσκοπήσεις μετά τον Αύγουστο, κύριε Λιάτσο. Μετά την καθαρή έξοδο. Την καθαρή έξοδο, μετά τον ευχαριστώ Αύγουστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τριγάζη. Κύριε Γιάννη από Θεσσαλονίκη, σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε την εκπομπή, αλλά ο συσχετισμός που κάνετε, δεν θα αναφερθώ στο μήνυμα γιατί το θεωρώ απαράδεκτο, ο συσχετισμός που κάνετε για πατέρα και γιο είναι επιϊκός απαράδεκτος. Ξανασκεφτείτε το αυτό που γράψατε, γιατί δεν είναι σωστό αυτό που κάνατε. Και μόνο που το σκεφτήκατε. Κυρία Φιλίτσα από Νέα Κηφισιά. Κύριε Τριγάζη, τα Σκόπια έχουν δείξει τις αλυτρωτικές τους τάσεις. Για ποιες συμμαχίες μιλάτε? Κύριος Θεόδωρος από Πειραιά. Το περιεχόμενο του νόμου Κατρούγκαλου το γνωρίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πριν το ψηφίσουν. Είμαι καρκινοπαθής και δεν έχω λεφτά για να κάνω εξετάσεις. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι, κύριε Θεόδωρε. Κύριος Βασίλης από Κέντρο. Το σώμα Δίας υπάρχει, το Δέλτα έχει καταργηθεί. Έχετε δίκιο. Κύριος Κώστας από κάτω Πατήσια. Οι Τούρκοι κάνουν περιπολία με 15 άτομα σαν αστακοί οπλισμένοι. Ήταν προσχεδιασμένο το έγκλημα. Κύριος Ηλίας, έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λένε. Όλοι οι Έλληνες έχουν γίνει πολιτικοί αναλυτές. Κυρία Αναστασία από Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι το θέμα με τους Έλληνες στρατιώτες ήταν στημένο και αυτό γιατί η Τουρκία θέλει τους δικούς της εχμαλώτους. Κύριος Νίκος από Μαρούσι, οι δημοσκοπήσεις για να είναι ακριβείς, μήπως πρέπει να είναι ο μέσος όρος τριών διαδοχικών δημοσκοπήσεων. Κύριος Θεόφιλος από Γερμανία, η Ελλάδα με τους ανθρώπους αυτούς έπρεπε να είχε καταστραφεί. Μου το είπε ένας φίλος πολιτικός από το Βέλγιο. Δεν κατάλαβα τι εννοείται. Κύριος Κωνσταντίνος από Τορόντο, δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος υπεύθυνος ώστε να βάλουν κάμερες με ζωντανή μετάδοση από τα πανεπιστήμια όπου να βλέπουν τι ακριβώς γίνεται. Τι θα το κάνουμε εδώ, Big Brother, θα το κάνουμε δηλαδή. Κύριε Κωνσταντίνε, τι να κάνουμε δηλαδή. Να βάλουμε κάμερες ακόμα και στα πανεπιστήμια μέσα και να κάνουμε, κύριε Κίρτσο, ζωντανή μετάδοση τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης. Ξέρουμε τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και χωρίς κάμερες. Ναι, ναι. Υπάρχει έλλειψη πολιτική βούληση.
πολιτικής βούλησης να μπει κάποια τάξη. Τώρα στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Και της οικονομίας θα ήθελα. Βεβαίως. Θα σας πω λοιπόν, ότι είμαστε 13 λεπτά πριν τις 2. Mm-hmm. Όσο επειδή έχετε εσείς πυκνό λόγο, δώστε στους τηλεθεατές τη δική σας άποψη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Θα τα συνδυάσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια βαθιά απογοήτευση ενός μεγάλου τμήματος της κοινής γνώμης. Δηλαδή, έχουμε 8-10 χρόνια μνημόνιο, έχουμε διάφορα εθνικά θέματα που πηγαίνουν στραβά, έχουμε αυτά για την καθημερινότητα, την οικονομική και κοινωνική, έχουμε την έκρηξη βίας και εγώ στα αστικά κέντρα. Επομένως, είναι λογικό πάρα πολλοί συμπολίτες μας να αμφισβητούν την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Στρέφονται πρώτα κατά της κυβέρνησης, μετά κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κτλ. Ναι, κτλ. Ναι, ναι, ναι. Άρα, εμείς έχουμε μια πολύ δύσκολη αποστολή να πείσουμε ότι τέλος πάντων κάτι μπορούμε να κάνουμε για το μέσο πολίτη. Γιατί διαφορετικά δεν με ανησυχεί τόσο ότι 26% δηλώνουν αναποφάσιστοι, διότι μπορούμε να κάνουμε ανάλυση ποιοι είναι αναποφάσιστοι, ποιους απορρίπτουν εντελώς. Δηλαδή υπάρχουν αναλύσεις και για τους αναποφάσιστους και μετά να κάνεις αναγωγή ψήφων κτλ. Με ανησυχούν άλλες δημοσκοπήσεις που δείχνουν για παράδειγμα τη Χρυσή Αυγή καθαρά τρίτο κόμμα. Δηλαδή όλη αυτή η απόρριψη και όλη αυτή η κακή εικόνα του πολιτικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις, σε εισαγωγικά λύσεις, οι οποίες είναι, θα έλεγα, προβληματικές έως επικίνδυνες. Και επειδή υπάρχει μια γενική τάση ενίσχυσης της σκληρής και της άκρας δεξιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, ναι. Παρατηρείται αυτό σε πολλές αναμετρήσεις. Έχουν μπει και σε κυβερνήσεις. Βεβαίως, μπορεί αυτό να έρθει σε εμάς με τον ΑΒ τρόπο. Αυτό με προβληματίζει. Τώρα, για την οικονομία. Η οικονομία, τα βασικά οικονομικά μεγέθη βελτιώνονται, αλλά είναι άλλο η βελτίωση ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών. Για παράδειγμα, πανηγυρίζει η κυβέρνηση, επειδή είχαμε ανάπτυξη 1,6% το 2017, η οποία βέβαια στηρίχθηκε κυρίως στον τουρισμό, με τον οποίο δεν έχει καμία σχέση η κυβέρνηση. Η μόνη σχέση που έχει η κυβέρνηση με τον τουρισμό είναι κάθε τρεις μήνες να αποφασίζει ένα νέο φόρο. Επομένως, βελτιώνεται η κατάσταση, οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν σε ένα βαθμό τόπο, αλλά εδώ μετά από 8-10 χρόνια μνημονιακής κατάστασης, τα 2/3 της κοινωνίας έχουν μπει στο περιθώριο ή τέλος πάντων τρέχουν για να σωθούν. Επομένως, αυτή η βελτίωση δεν περνάει στην ευρύτερη κοινωνία, περνάει σε ορισμένους κλάδους, στις εξαγωγές, περνάει στον τουρισμό σε μεγάλο βαθμό κτλ. Αλλά ο μέσος πολίτης δεν την αντιλαμβάνεται. Αντίθετα, πιέζεται από τους πληστηριασμούς, από την προγραμματισμένη μείωση των συντάξεων, από την προγραμματισμένη μείωση του αφορολόγητου ορίου. Και αυτό τι γίνεται, επειδή η κυβέρνηση κάνει μια εκτίμηση ότι δεν μπορεί μέσω της οικονομίας ή της κοινωνίας να βελτιώσει τη συγκριτική της θέση, δηλαδή θα είναι δεύτερη. Παίζει καταστροφικό παιχνίδι. Το καταστροφικό παιχνίδι είναι από το να ανέχεται τη βία μέχρι η συμπεριφορά συγκεκριμένων υπουργών, μέχρι η έμφαση σε υπαρκτά ή κατασκευασμένα σκάνδαλα του παρελθόντος, δηλαδή στην αποκρουστική εικόνα, με το σκεπτικό θα είμαστε δεύτεροι, αλλά οι επόμενοι δεν θα μπορούν να κυβερνήσουν. Αυτό το παιχνίδι παίζεται, είναι η στρατηγική της έντασης και της πόλωσης που έχει αποφασίσει το Μαξίμου και κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά βέβαια δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση της. Επιμένετε στην εκτίμηση που είχατε κάνει. Θυμάμαι μία φορά που είχατε έρθει ένα βράδυ εδώ, Παρασκευή πάλι ήταν. Είχατε πει για φθινόπωρο του 18 για εκλογές. Κοιτάξτε, εδώ γίνεται μία διαπραγμάτευση παρασκηνιακή στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους να πάρει πίσω την υπογραφή που έχει βάλει για την μείωση των συντάξεων που είναι πρωτοχρονιά του 19. Μάλιστα. Είναι κατά μέσον όρο 13% στις παλαιές κύριες συντάξεις. Είναι ένα πολύ σκληρό μέτρο, το οποίο όμως... Κατά μέσον όρο είπα. Λοιπόν, εντάξει, εν πάση περιπτώσει και το 13 δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τέλος πάντων αυτό το μέτρο επιβλήθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και γίνεται μια διαπραγμάτευση. Υπάρχουν διάφοροι όπως ο Μοσκοβισί που θέλει να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση γιατί θέλει να είναι επικεφαλής της λίστας των Γάλλων Σοσιαλιστών, μήπως γίνει επικεφαλής της λίστας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και μήπως υποστηριχθεί από την αριστερά για να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο καθένας λοιπόν έχει έναν προσωπικό σχεδιασμό και τρέχει προς την κατεύθυνση που θέλει. Εάν τα καταφέρει ο κύριος Τσίπρας, του δίνω ένα 20%. Τότε μπορεί να κάνει τις εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές. Μάιο 19. Ναι. Εάν δεν τα καταφέρει... Αυτό που λέω από το Σεπτέμβριο, φίλες και φίλοι, λέει ο κύριος Κύριος. Εντάξει. Εάν δεν τα καταφέρει όμως, αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά έχουμε και εμείς μια απορία, δηλαδή, σαν Νέα Δημοκρατία, έστω ότι πάμε σε εκλογές, τις κερδίσουμε και την πρωτοχρονιά θα μειώσουμε τις συντάξεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είμαστε σε αυτά τα ζητήματα σε δύσκολη θέση όλοι μαζί.
Ευχαριστώ κύριε Κίτσο. Πάμε στον κύριο Χατζησοκράτη. Παρακαλώ κύριε Χατζησοκράτη. Αυτό που εμφανίζει το παρασκήνιο πραγματικά αναδεικνύει ένα ζήτημα το οποίο κουβεντιάσαμε πολύ ιδιαίτερα την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή ο κόσμος, ευρύτερα ο ελληνικός λαός, χάνει την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Από όλες τις πλευρές. Δεν το συζητάω τώρα από εδώ ή από εκεί, ποιος περισσότερο, ποιος λιγότερο, διότι ακόμα και ένα ζήτημα που ταλάνισε την ελληνική κοινωνία, την ταλάνισε καιρό και που τέθηκε, ήρθε στη συζήτηση που αφορά την υπόθεση της Νοβάρτης και του σκανδάλου της Νοβάρτης, με τον τρόπο που ήρθε, με τον τρόπο που έγινε η ίδια συζήτηση, με τον τρόπο που θεωρήθηκε ότι κάποιοι φταίνε και κάποιοι δεν έχουν καμία σχέση με τα πράγματα, ναι, με, ναι. Με την εμπλοκή κατά ένα απίθανο τρόπο ατόμων που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και οι άνθρωποι που έχουν σχέση με την πολιτική. Βλέπω επικραμμένος, για να μην πιάσω κανένα άλλο πολιτικό, για να συνοηθούμε. Το λέω αυτό το πράγμα για να μην μπάλω κανέναν άλλον. Για να μην πω για κανέναν άλλον. Με την λογική ότι, ξέρετε, έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα και την ώρα που μειώνεται, όταν μειώνονταν το κόστος του φαρμάκου, έχουν γίνει όλα τα σκάνδαλα. Αλλά όταν αυξάνονταν και από 2,3 πηγαίνονταν 5,1, δηλαδή την περίοδο 2004-2009. Δεν φταίει κανένας, δεν είπα κανένας. Πάντα δεν υφίσταται. Σου λέει, ρε παιδιά, εδώ πέρα μανιπουλάρουν τα πράγματα και δεν έχουν τίποτα άλλο παρά μόνο να χτυπήσουν αυτούς με τους οποίους θεωρούν ότι είναι αντίπαλοι. Αλλά δεν λύνεται έτσι τα προβλήματα. Άρα λοιπόν ο κόσμος παρακολουθεί, βλέπει, μάλιστα, απογοητεύεται, ναι, και δυστυχώς στον μόνο αντιπολιτικό χώρο που έρχεται και προσεγγίζει περισσότερο είναι δυστυχώς στη Χρυσή Αυγή. Αλλά από ό,τι είδα και αυτή η δημοσκόπηση, ούτε και στη Χρυσή Αυγή δίνει ποσοστά. Βεβαίως, αν πείτε ότι είναι κοντά όλα τα υπόλοιπα, δείχνει μια κατάσταση. Η δημοσκόπηση δίνει 50% πάντως αδιευκρίνει στη ψήφο. Οι άλλες δημοσκοπήσεις που έγιναν αμέσως μετά έδειξαν αυτό, ότι ουσιαστικά ο μόνος που κερδίζει από όλη αυτή την υπόθεση είναι ο αντιπολιτικός χώρος ή η Χρυσή Αυγή. Τώρα, θέλω να πούμε ένα πράγμα για το οικονομικό. Μία το βασικό είπα. Πρόβλημα που η χώρα μας είναι μεθαύριο, το 2018, δηλαδή τον Αύγουστο 2018, ναι, όχι η χώρα να τελειώσει επειδή τελειώνει τυπικά το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, αλλά πώς να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις η χώρα να βγει από την κρίση, όχι από τα μνημόνια. Και να βγει από την κρίση με τον, σωστό, τρόπο που τα χειρίζεται από την πλευρά της η κυβέρνηση, με τον τρόπο που προσπαθεί να αντιμετωπίσει, να λέει καθαρή έξοδος, χωρίς να βλέπει τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Το μείζον πρόβλημα είναι η καθαρή ελάφρυνση του χρέους και εκεί πρέπει να ρίξει όλο το βάρος της. Και εκεί πρέπει να υπάρξουν προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, και οπωσδήποτε να έχουμε ένα σχέδιο για να βγούμε από την κρίση. Ακόμα δεν υπάρχει. Αν υπάρξει αυτό το σχέδιο, να είστε καλά. Λέμε να υπάρξει σχέδιο. Ευχαριστώ σχέδιο πολύ, κύριε Χατζησοκράτη. Κύριε Νίκο Βερόπουλε, μας θυμίσατε αυτή την ταινία, το Εξπρές του Μεσονυχτίου. Το 78, πριν 40 ακριβώς χρόνια, προβλήθηκε στη χώρα μας το Εξπρές του Μεσονυχτίου. Μία ανατριχιαστική ταινία, αγαπητή σε εκατομμύρια κόσμο, όπου προβλήθηκε για το σενάριο και τη σκηνοθεσία της, αλλά εξίσου μισητή για τον πολιτισμό και το σοφρονιστικό σύστημα που επικρατούσε και ίσως επικρατεί ακόμα στην Τουρκία και λέτε και άλλα πολλά. Κύριε Οδυσσέα Βογιατζή, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα, το mail σας, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορώ να το διαβάσω. Πιο σύντομα mail για να μπορώ να τα διαβάζω. Κύριε Διαμαντόπουλε. Θα είμαι σύντομος, κύριε Λιάτσο, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ για καλά. Για τις δημοσκοπήσεις. Εμείς στην Ένωση Κεντρών το λέμε, θα το ξαναπούμε, θα το φωνάζουμε. Ανεξάρτητη αρχή να ελέγχει τα αποτελέσματα. Πρέπει να ελέγχονται τα αποτελέσματα. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Εμείς τις μόνες δημοσκοπήσεις που πιστεύουμε είναι αυτές τις κοινωνίες. Τον κόσμο που συναντάμε κάθε μέρα. Θέμα οικονομία, πάω τώρα για να μην μακρηγορώ. Εδώ μας μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ και μας λέει για καθαρή έξοδο τον Αύγουστο του 2018. Δεν υπάρχει καμία καθαρή έξοδο. Αυτό μου θυμίζει το ελεύθερος με περιοριστικούς όρους που βγάζει την απόφαση στο δικαστήριο. Θα υπάρξει εποπτεία μεγάλη. Πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να φέρουμε πάλι τη χώρα στον ίσιο δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Νίκος Α. Είναι καταστηματάρχης. Μου έστειλε οργισμένο mail και το καταλαβαίνω απολύτως. Αγαπητέ Εμίλε, γιατί αποκαλείς και εσύ και οι υπόλοιποι εκεί μέσα, αφού λέει διάφορα, τα πιο ελαφρά που λέει είναι τραμπούκι κτλ. Και τους λέτε παιδιά. Ποια παιδιά, έτσι είναι, λέει τα παιδιά. Γιατί τους αποκαλείτε πάντοτε παιδιά, γιατί τους χαϊδεύετε έτσι. Μπορεί, σε παρακαλώ, να απαντήσεις εσύ και οι άλλοι, γιατί τους λέτε παιδιά. Και λέει διάφορα.
Προφανώς ο άνθρωπος... Αναλύσαμε ότι τους λένε παιδιά, όπως αναλύσαμε ότι τους λένε συλλογικότητες. Ούτε τους λέμε παιδιά, ούτε συλλογικότητες. Κυρία Σπανού, έχετε το λόγο. Λοιπόν, καταρχήν για την δημοσκόπηση. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις πάντα, το έχουμε ξαναπεί, δεν καταγράφουν, διαμορφώνουν και συνείδηση και είναι έτσι για να διαμορφώνουν συνείδηση. Σίγουρα όμως και έτσι να το δεις, καταγράφουν μια πολύ μεγάλη απογοήτευση του κόσμου. Γιατί ενώ προσπάθησε όλο το μνημονιακό πολιτικό σύστημα να παρουσιάσει ότι αυτή είναι η λύση και όλα θα πάνε καλά αν αναλάβει την διακυβέρνηση οποιοδήποτε από αυτούς. Σήμερα και ο κύριος Μητσοτάκης που πήγε είπε ότι εγώ όταν έρθω θα τα κάνω καλύτερα τα πράγματα στο φόρουμ Δελφούς, λέω. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι από εδώ και πέρα τα πάντα θα είναι καλά. Η πραγματικότητα είναι ότι οι πολίτες ζουν, βιώνουν στην τσέπη τους και στη ζωή τους ποια είναι τα αποτελέσματα. Αν πάει κανείς αυτές τις μέρες, γιατί αναφερθήκαμε και στις συντάξεις, έξω από το ΙΚΑ, έξω από το Γενικό Λογιστήριο ή έξω από το ΕΤΕΑ, θα δείτε ουρές. Γιατί? Για να υποβάλουν μία αίτηση, μήπως πάρουν κάτω κάτι πίσω από τα παρανόμως παρακρατηθέντα. Διότι δεν είναι ότι κάναν τον νόμο, δεν τον εφαρμόσανε κιόλας τον νόμο το δικό τους, μόνο και μόνο για να κάνουν περισσότερες κρατήσεις. Από το 19 θα έρθουν και άλλες, γιατί τον νόμο τον έχουν ψηφίσει. Δεν μπορούν να πούν ότι δεν τον έχουν ψηφίσει. Βγαίνουν διαρκώς αποφάσεις και από το ΣΤΕ σήμερα βγήκε απόφαση και για τους καθηγητές των ΤΕΙΜ. Αλλά βεβαίως μέχρι τώρα δεν έχουν εφαρμόσει καμία από τις προηγούμενες αποφάσεις που βγάζει τις παράνομες και αντισυνταγματικές τις συντάξεις. Αν θέλετε να πει μια κουβέντα και ο κύριος Λεπίδας, πρέπει να σταματήσετε. Ένα λεπτό και τελειώνω. Ναι. Επομένως, το ζήτημα θα πάει έτσι. Ναι. Δεν είναι, άλλωστε και για την ανάπτυξη που είπε ο κύριος Τσίπρας, μην ξεχνάμε 2,7 είχαν εκτιμήσει σαν ανάπτυξη και δεν υπήρξε. Δεν υπάρχει θέμα καθαρής εξόδου. Καθαρή έξοδο σημαίνει ότι τα παίρνεις όλα πίσω και έχεις δυνατότητα να αποφασίσεις και για αυξήσεις και για το ένα και το άλλο. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι ευχαριστώ μια προσπάθεια πάλι εξαπάτησης και το ζήτημα είναι ο ελληνικός λαός να καταλάβει. Εμείς το λέμε έξοδος από τα μνημόνια και σαφώς τουλάχιστον έξοδο από την Ευρωζώνη, να καταλάβει ότι μέσα σε αυτό δεν έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαρέλι χωρίς πάτο, αγαπητέ, δεν φίλε, έχει τέλος. Αγαπητέ φίλε, κύριε Αντώνη Κοροτσάκη, έχει πολύ ενδιαφέρον το mail που στείλατε. Είναι 4 σελίδες. Πιστεύετε ότι μπορώ να διαβάσω το mail σας όλο? Πού λες και γράφουν τώρα 4 σελίδες. Γράψτε μία παράγραφο να διαβάσω αυτό που λέτε. Κύριε Λεπίδα, παρακαλώ. Εκτιμώ ότι θα ήταν θαυμάσια ευκαιρία να γίνει μια δημοσκόπηση το τι πιστεύει ο λαός, η κοινωνία για το καθεστώς που υπάρχει στην κοινωνία. Δηλαδή αν υφίσταται όλος ο κόσμος, όλη η κοινωνία είναι καθεστώς βάρβαρης αδικίας. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση του κόσμου επί αυτού του θέματος και ίσως θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αν επιθυμεί ο κόσμος να έχει έξοδο από αυτό, μια καθαρή έξοδο από αυτό το καθεστώς της βάρβαρης αδικίας που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία. Το να απαντούμε στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ευαγγελίζεται καινούργιους κήπους της ΕΔΕΜ, ότι μας έρχονται, λες και δεν αναγνωρίζουμε εμείς τα βήματα της κοινωνίας και προς τα που πάνε, δεν αναγνωρίζουμε τη συντριβή, δεν αναγνωρίζουμε το σακάτεμα του κόσμου, δεν αναγνωρίζουμε το μακέλεμα του κόσμου που υπάρχει στην κοινωνία, δεν αναγνωρίζουμε και δεν βλέπουμε μπροστά μας την απώλεια των σπιτιών. Όλοι μιλούν για συνταγματικά δικαιώματα, για την ιδιοκτησία και καλώς ομιλούν, που καταστρέφεται από τους αναρχικούς ή αν θέλετε από οποιαδήποτε άλλη συλλογικότητα εντός εισαγωγικών όπως το θέλετε. Κανείς όμως δεν μπορεί να πει έστω και εδώ να έρθει και να δούμε για τη βαρβαρότητα των ανθρώπων που ξεσπιτώνονται. Εκεί δεν θυμόμαστε το Σύνταγμα. Εκεί δεν υπάρχει συνταγματική επιταγή για προστασία. Αυτό το ξεχνάμε παντελώς. Εκεί έχουμε μια αστυνομία και επαναλαμβάνω αυτό γιατί το θεωρώ το πιο σημαντικό, έχουμε μία αστυνομία τελεσφόρα εκεί. Πραγματικά υπερασπίζεται πλήρως τη δυνατότητα των τραπεζών να μην αφήσουν λίθων επί λίθου στη λαϊκή κατοικία. Εκεί μάλιστα υπερασπίζεται άψογα. Εκεί ο κύριος Τόσκας πρέπει να πάρει συγχαρητήρια. Από ποιους όμως? Από τους τραπεζίτες. Από τα φανς, από τους ανθρώπους που έχουν πάρει τα 250 δισεκατομμύρια και θέλουν τώρα για να χωνέψουν να φάνε και τα σπίτια του Κοσμάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεπίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιάννη από Χολαργό, πολύ ενδιαφέρον το mail. Μου λέτε σε συγχαίρω για την αποκάλυψή σου, χθες το έβγαλα, ότι με τον νόμο που ψηφίστηκε πριν από 3 μήνες, τα χρήματα που θα προκύπτουν από τους πληστηριασμούς θα πηγαίνουν 100% στις τράπεζες. Λέτε διάφορα άλλα πράγματα. Θα διαβάσω το τελευταίο που λέτε. Ότι η μάνα μου επί ΣΥΡΙΖΑ, παρόλες διαβεβαιώσεις του κ. Κατρούγκαλου ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, έχασε το επικουρικό της ολόκληρο, 464 ευρώ.
ήταν τραπεζική υπάλληλος και επί ΣΥΡΙΖΑ έχασε 200 ευρώ από την κύρια σύνταξή της και η μόνη σύνταξη που παρέμεινε ανέπαφη ήταν η σύνταξη της Εθνικής Αντίστασης του πατέρα μου. Καλή σου νύχτα, Γιάννης από Χολαργό. Είναι πάρα πολλά τα mail, πάρα πολλά. Ο κύριος Ελμαζής Χαράλαμπος, καλό Σαββατοκύριακο κύριε Χαράλαμπε, λέτε ότι η δημοκρατία δεν είναι αναρχία. Ο σεβασμός στους νόμους και η εφαρμογή τους ορθά είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης. Η κυρία Μέρη από το κέντρο, τι θα κάνετε για μας κύριε Τριγάζη, τι θα γίνει με μας τους εγγυητές που ενώ δεν έχουμε πάρει δάνεια, οι τράπεζες μας παίρνουν την περιουσία μας. Ο κύριος Ανδρέας από τον Πειραιά. Κύριε Τριγάζη, για ποιο λόγο οι τράπεζες παίρνουν τα σπίτια του ελληνικού λαού ενώ έχουν κάνει ανακεφαλοποίηση οι τράπεζες? Θα τα επιστρέψουν τα λεφτά της ανακεφαλοποίησης? Κυρία Καταρίνα από Αμπελοκήπους. Σας παρακολουθώ διαρκώς, εκτιμώντας τη σοβαρότητά σας, κύριε Λιάτσο, και το ήθος σας. Θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς ποιος ωφελείται από τέτοιες έκνομες ενέργειες, όχι πάντως η κυβέρνηση η οποία δέχεται πυρομαδών. Λοιπόν, κυρία Μαρία από Κυψέλη, όλα είναι μπάχαλο και είναι... Και λέτε κάτι για τον κύριο Κίρτσο, ότι τον είχατε για πιο σοβαρό. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νότι Μαριά, τον κύριο Πάνο Τριγάζη, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη, τον κύριο Τάκη Διαμαντόπουλο, την κυρία Δέσποινα Σπανού και τον κύριο Φώτη Λεπίδα. Η Contra News το Σάββατο, που ξημερώνει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο που έρχεται, φίλες και φίλοι. Πρώτο θέμα στο μικροσκόπιο των εισαγγελέων, 15 εταιρείες μαζί με 50 συνεργάτες πολιτικών. Και εμείς έχουμε ραντεβού την Κυριακή με την Κυριακάτικη Contra News με πολύ μεγάλο θέμα. Αποκαλύπτουμε το δείπνο του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Τι συζήτησαν για Τσίπρα, Κυριάκο Μητσοτάκη, Σκοπιανό και εκλογές. Μην χάσετε την Κυριακή, την Κυριακάτικη Contra News. Να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε. Θα συναντηθούμε τηλεοπτικά στις 12 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.